Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό Υποδεχτείτε τους ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Μιχάλης Σαρόπουλος στο ring της επικαιρότητας. Μετρόπολης 95 και 5, Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Ιωάννης Τσιράπης στη ρύθμιση, παραγωγή, διαμόρφωση και τιμήση μουσικών κομματιών. Γίνεται ήδη μάχη, πρώτη που μαχικοί αγώνες έχουν ξεκινήσει εδώ στο στούντιο. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο βρίσκεται σε τρομερή φόρμα. Κωστή, πώς είσαι, Παρασκευιάτικα 25 του μηνός? Μια χαρά. Περιμένω να βγει ο μήνας, να πληρωθώ. Καλά. Ναι, τώρα πάμε. Α, βγαίνει ο μήνας τώρα. Ευγένει ο μήνας, πληρώνει. Τέλει του μήνα, περιμένει τώρα να βγει ο βρωμομήνας. Χειρότερες μέρες για τους λογιστές. Χειρότερη μέρα για τον λογιστή, μάλλον για τον εργαζόμενο, είναι να πέφτει μία του μηνός Παρασκευή. Ω συνήθως οι εταιρείες πληρώνουν καλές δύο του μηνός. Σάββατο, πότε Σάββατο δεν πληρώνει κανένας. Κυριακή. Κυριακή, πότε Δευτέρα δεν πληρώνει κανείς ποτέ στην αγορά, άρα από Τρίτη πάμε. Οπότε. Τελευταίες μέρες, παξιμάδι, ναι, ελιά. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Πότε θα βγει, λέει ο άλλος ο μήνας. Δεν είναι μήνας του λέω, ηλίθιε. 35 μέρες είναι, βλάξε. Υπολόγισε τα έξοδα σου ανάλογα τότε. Μήνας, ποιος μήνας ρε του λέω. Χειρότερος μήνας του χρόνου ποιος είναι? Από οικονομική άποψη. Ο καλύτερος είναι ο Φεβρουάριος. Για σένα Φεβρουάριος είναι. Αφού τελειώνει 28, μπαίνει μετά τρεις μέρες. Για μετά τα Χριστούγεννα νομίζω είναι χειρότεροι μήνες. Ποια μετά τα Χριστούγεννα? Δηλαδή εκεί που έχουν πέσει τα λεφτά στην αγορά. Χειρότερος μήνας, χειρότερος μήνας για τον εργαζόμενο, γενικότερα για το αυτό που θέλει να παράξει, είναι ο Δεκέμβριος. Και ο Αύγουστος. Διακοπές. Ο Αύγουστος με τους τεμπελχανάδες, με τη σαγιοράρα, τη γλιστερή να πούμε και τα λοιπά. Ό,τι πρέπει. Και το Δεκέμβριο είναι η χαρά του Κρεοπόλη. Του Ανθοπόλη. Η χαρά του Ανθοπόλη, η χαρά του Ζαχαροπλάστη. Κοσματοπόλη ενδεχομένως. Και του Διαιτολόγου μετά. Γιατί τα βόδια, άλλο να είναι το Πάσχα, λες, άντε, θα πάμε λίγο. Δύο μέρες και τέλος. Ξεκινάει το παραμύθι πριν το τα Χριστούγεννα. Ναι. Ούζα ιστορίες κόλπα. Λίγο να πούμε. Άντε με λομακάρο να κόλπα κουραμπιέδες με το ζόρι να σε ταΐσουν. Φάε βρε, Χριστούγεννα είναι βρε. Φάε βρε. Τρώει ο κόσμος. Τρώνε τα βόδια, κλείνουν οι αρτηρίες. Κάνουν πανηγύρι οι καρδιολόγοι να πούμε στα... Τρίβουν τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι μπιφτέκι. Έχω ένα φίλο, ναι. Γνωστό δηλαδή, φίλο δεν είναι, γνωστό, ο οποίος εμπορεύεται τα στάντ που βάζουν στις καρδιές. Ναι. Κονόμησα τους. Λέει, για πεινάς που λέει, λέει Φλεβάρι, Γενάρη, κονόμα μεγάλη λέει. Ξάπλα πίσω και ρέει το χρήμα, κασέρι. Με το που τρώνε αρτηριακές πιέσεις και τα λοιπά, βλουπ. Εν τω μεταξύ αυτό κοστίζει 20 ευρώ, 30 ευρώ. Και η εγχείρηση πόσο κάνει τα περαστικά που λένε? Τετραχίλιαρο. Τετραχίλιαρο. Έτσι πλάκα κάνει. Πού, σε δημόσιο? Εγώ τον έχω από κοντά. Σε δημόσιο βάζει τέτοιο πράγμα? Σε δημόσιο είναι το. Ούτε για πυρετό. Πώς το λένε αυτό το φάρμακο το οποίο είναι το κανονικό και το άλλο που είναι. Α, το γενώσιμο. Έχει γενώσιμο τέτοιο. Έχει γενώσιμο στάντ. Ναι. Κρατάει την αρτηρία 2 χρόνια. Η άλλη κρατάει 10. Δηλαδή πες ότι έχει κάποιο πρόβλημα, πάει στο δημόσιο νοσοκομείο. Άμα έχει λεφτά, ναι. Λεφτά σώζει. Άμα δεν έχει. Πεθαίνει. Σοφά. Ωραία. Γιορτές και ιστορίες. Δεν θέλω να μου μιλήσει για γιορτές. Εγώ δεν είμαι εθνικιστής. Μα γιορτές έρχονται τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Θα παρελάσουμε, ετοιμάσου. Τι θα κάνεις? Θα πάρει σημαία και θα παρελάσει κι εσύ. Θα βγάλω μια σημαία της Alphabank. Σημαία της Eurobank στην Παλκόνια. Στα χέρια, ναι, κανονικά. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες θα πρέπει να βγάλουν τις σημαίες των τραπεζών, τις οποίες χρωστάνε τα περισσότερα. Πυρός θα βάλουμε σίγουρα, έτσι και κίτρινη κιόλας. Κίτρινη. Εγώ εκεί στην Μπότσαρη, τους είπα τη σημαία θα την πάρω. Ρε εσύ λέει δεν έχουμε δεύτερη. Δώστε. Την βάλω στο μπαλκόνι μια χαρά. Καλεμίζει, ωραία. Γιατί, ποιος θα τολμήσει να με πειράξει? Σημειοφόρος. Σημειοφόρος ο κόκκινος. Τι έχει πάρει τόσο με τις τράπεζες ο κόκκινος? Όχι. Ο κόκκινος είναι κολλητός με τον Τηρεσία. Είχε ένα φίλο ψηλό, ο οποίος είναι 2 μέτρα άντρας, τον λέει Τηρεσία. Γιορτάζει. Το Αγίου Αχ. Το Αγίου Αχ. Χρωστίνης. Το Αγίου Αχ. Εντάξει, τι θα κάνω τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Με ζωή είναι αυτά. Ετοιμάζω να παρελάσεις πάντως την Παρασκευή ή την Δευτέρα, να ξέρεις. Κοίτα, δεν παρέλασα στα νιάτα μου. Δεν παρέλασες. Ποτέ. Δεν ήθελα. Μπαμπάς σου, δεν σε έλεγε θα παρελάσεις. Όχι.
γιατί ήταν εθνικόφρονο πατέρα. Όχι, αλλά μπορεί να σε έλεγε όρμα. Σεβόταν ο άνθρωπο στι γιορτέ και τα λοιπά. Δεν ήταν σαν και εμένα. Δεν πολύ πίστευα, ξέρω τα λοιπά, αλλά δεν. Ναι. Τίποτα. Και αύριο γιορτάζει και η πόλη. Τιμά σου. Βάλτε τα καλά σου. Κάνα Δημήτρη έχει. Δημήτρη. Χιλιάδες. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν έχω. Εδώ... Α, τώρα είμαι ψυχαίο με τον Δημητράκη. Εδώ Δημήτρη έχουμε. Δημήτρη έχουμε. Τον Πενελάκη. Τον Μπούζα. Τον Κανελάκη. Τον Κανελάκη έφυγε. Βγαίνει εδώ δύο λεπτά την εκπομπή. Σε δριάσουμε. Α, κουβεντιάσουμε να με λε. Κάτσε κάτω στον έπαρχο να καταλαβαίνει από εκεί πέρα. Τα χλαμάρα. Πώ γίνεται να μην έχουμε άλλο Δημήτρη. Τρομερό είναι αυτό. Μπασπαρέλα. Α, έχουμε τον Μπάσμπιρε. Μπασπαρέλα έχουμε. Να μην το φοβηθεί. Ο Μπάσμπιρε να απλωθεί να κεράσει. Κερνάρε γιορτέ. Ταμπούρι ο Δημήτρη. Α, έχουμε τελικά. Έχουμε Δημήτρη. Μπαλαδόφατσε Δημήτρη ποιο είχε. Σαραβάκου. Σαραβάκος, ναι. Μπαλαδόφατσα. Ναι. Άλλος Δημήτρης έτσι καλός. Σαραβάκος. Δημήτρης. Α, δεν είχε. Δεν είχε τίποτα σε Δημήτρη. Ναι, ναι. Καθόλου. Αύριο γιορτάζουν, να ξέρεις, Δημήτρης, Δημητρούλες. Γλυκά να πάρεις δώρα, να πας να κεράσεις. Κοίταξε, είμαι σε αυτά αντικοινωνικός. Τι αντικοινωνικός. Είμαι αντικοινωνικός. Δηλαδή δεν πας δώρο σε κανένα Δημήτρη. Όχι. Όχι. Δεν πάω. Γιατί έτσι πως είναι. Γιατί άμα πάθω κανένα έβραγμα, κανένας Δημήτρης δεν μου κρατάει το σωληνάκι. Οπότε γιατί να πάω. Σωστό και αυτό. Αν έχω πέντε φίλους. Ναι. Δηλαδή. Που είναι φίλοι μου, ρε παιδί. Αλλά τώρα το γνωστό του γνωστού. Το χορηγό δεν τον παίρνω. Όχι, ε. Όχι. Παρσαλινό αυτό πώ είναι. Πώ το λένε στο μικρό. Κώστα το λένε. Πήγαινε για Δημήτρη, θα μπορούσε να τέριαζε. Ναι, επειδή τσέλιγκα ψηλό. Ναι, κάτσε για ένα τσελιγκακί. Ένα τσελιγκακί λίγη να μπορούσε. Κάτσε ένα μοδιάνο. Εντάξει, δεν με τρελαίνουν γιορτέ. Κάνε τα γιορτέ γενέθλια αυτά δεν τα συμπαθεί. Όχι. Θυμάσαι γιορτέ γενέθλια. Δεν θυμάμαι κανέναν. Γι' αυτό το λέω ποτέ κανέναν δεν θυμάμαι. Πάντα με θυμόταν. Δηλαδή δεν θυμάμαι γιορτέ ούτε τη μάνα μου. Αν το γουστάρω πολύ, το συμπαθώ, έχω πραγματικά που σπάνια είναι αυτό. Φάνη. Η αξία είναι σπάνια. Όχι. Δηλαδή. Θέμα είναι όλο τον χρόνο, η συμπεριφορά που κρατά απέναντι στον άνθρωπο. Να θυμηθεί τώρα κάποιον ο οποίο είναι γνωστό ή. Αγνασίστηκε. Ήρθε σε ένα ούζο εκεί και σούρεσε μια μέρα. Δεν έχει. Λίγο με τα ούζα προσοχή τελευταίο διάστημα γιατί έχει και δικαστικέ υποθέσει. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τα τακτοποιήσει όλα. Χθε τα σκότωνα στο ξύλο ένα το βράδυ αργά. Δεν είσαι και τέτοιο άνθρωπο. Μπέκλεισε με ένα φορτηγάκι να πούμε. Περίεργο. Πρωινέ ώρε. Να με φάει λάχανο εκεί στο Δερβαίνι κοντά. Στο κατηφόρα. Κατέβηκε από μέσα. Κατέβηκα τρεις φορές. Τρεις φορές κατέβηκα τον πλακό σου. Και τρεις. Κλειδώθηκε μέσα αυτό. Πάντω τι. Περνώσε κάτι για περασκή, αλλά αυτό που λέει ρέμισε, ρε, είδες, λέω τι με έκανε. Τις προάλλες ήταν καλά. Τι ρέμισε. Που γυρνούσαμε τις προάλλες από τον περιφερειακό στην Καλαμαριά. Α, δεν το ξαναδεί αυτό. δεν το ξαναδεί αυτό. Λέει, θα σε βγάλει κι ένα πιστόλι. Α, βγάλει του λέει. Δεν το ξαναδεί με το που μπαίνουμε στην είσοδο για Καλαμαριά, τραβάει χειρόφρονο ένα. Κατεβαίνει κάτω, βλέπουμε ένα παππού πίσω ξαφνικά με τον που βλέπει τον παππού. Καλέ μου άνθρωπο, σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το ξέρει αυτό ο άνθρωπο, ξέρει. Μεταστροφή σε μιλισεκόντα, έτσι που κατεβαίνει και λέω τώρα γίναμε μπάλα, θα κυλιόμαστε στο πεζοδρόμιο και στου δρόμου. Ξαφνικά βλέπει ένα παππού στο πίσω αυτοκίνητο. Είναι παππού τελείω, σ' αγαπώ. Έχει δίκιο, σ' αγαπώ. Εν τω μεταξύ ο παππού είχε κάτι δάχτυλα. Ο παππού ήταν γαϊδούρι. Ο παππού είχε κάτι δάχτυλα. Μα έκανε ζάφτι, όχι και του δύο. Και το τσιράφι θα κάνει ζάφτι, όλου μαζί μα έρευνα. Χάνει την ταχύτητα στη σκέψη σου. Ναι. Δηλαδή, εγώ ας πούμε με πυριατό που οδήγησα έκανε ένα λάθος. Ναι. Αυτό που έχει τον μπαρ, τον μπόκα, oh. Θα τον χτυπούσε λίγο με το φτερό. Όταν λες λίγο. Θα τον χτυπούσε. Λέω πρέπει να με δώσει γροθιά. Τρελάθηκε το παιδί. Όχι, γιατί είναι αυτό που λες γροθιά, έκανε λάθος. Πρέπει να με δώσει γροθιά. Κατεβαίνω κάτω, χτύπα με το λέω. Τρελάθηκε το παιδί. Μα λέει τι, μα έκανα λάθος λέω. Και σε χτυπήσει, ρε Κωστή. Λέει βάρα λέω γροθιά. Ρε σύλλε κάτσε. Στο μάξι το πρόσωπο την ήθελε. Όπου που στάρει λέω βάρα μία. Στο πρόσωπο έχω φωτογράφηση με το πρόσωπο. Τρελάθηκε το παιδί. Τρελάθηκε που δεν τρελάθηκε. Του ακούω μου λέει ρε σύλλε τέτοια τρελά λέτε. Εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή με το που μας πιάνει το φανάρι και βλέπω να τραβάς το χειρόφρονο, γίναμε. Κατεβαίνω και τώρα ήταν σαν το τσιράπι αυτός, γαϊδούρι. Και βλέπω μια μουσούρα. Βάρα γιατί σε έκανα ασφάλμα, λέω, έκανα ασφάλμα. Αλλά τίποτα. Τίποτα. Τα βαράμε αυτούς που έχουν και εμάς δεν μας βαράνε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι, φοβάσαι μη σε κομπανίσουνε τώρα, σε βρίζουνε. Α, σε βρίζουνε. Φοβάσαι να το πεις. Ναι, για μπες. Φοβάσαι να δαρθεί. Έλα, πώ κάνει έτσι να δαρθεί. Τα φέρνει ή κάποια μπάτσα μα πε τι έγινε. Όχι, εντάξει, δεν είμαστε. Μεγάλο άνθρωπο, παιδιά έχει. Παιδί. Ναι. Στα καλύτερα του. Λοιπόν, έχει ψωμί, έχει αγωνιστική. Έχει πράγματα να πούμε. Ωραία είναι. Αν και δεν κατέβει στην παρέλαση, εγώ σε περίμενα να παρελάσει. Καταρχήν θα μου κλείσει το δρόμο, δεν μπορώ να παρατρέξω στην παρέλαση. Γιατί δεν κάνει ένα επίλεκτο τέτοιο με παρέλαση με Αλέξανδρο, με Τέρκη, όλοι να παρελάσουν όλοι μαζί. Έτσι πάω. Κυμπόκορα, μπράβο αυτό. Φωτιάδη. Ατζινάκουση και. Ατζινάκουση, σημειοφόρο με ένα 58. Έχει τη σημαφόρο κοντό. Να βάλω εγώ μια τέτοια σέρα που. Να η Ελλάδα σα. Αυτή την Ελλάδα θέλετε. Αυτή θέλετε. Αυτή την Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα δεν χρωστάει πουθενά. Αυτή η Ελλάδα. Μόνο τη Μιχαλού χρωστάει. Αυτή η Ελλάδα. Αυτέ οι τράπεζε δεν του παίρνουν με τίποτα. Τι να μα πάρει τώρα. Σημαφόρο στο Ελλαπτόπουλο ή Χατζινάκο. Χατζινάκο 1,58. Κάνει εικόνα τώρα να κάνει παρέα. Πίσω ο Αλέξανδρο Δίου και Φερέντη να κάνει την αναμετάδοση. Πρώτο μαγαζί. Εδώ περνάει που βλέπετε το τι τη Μαρμίτα.
όπου σημειοφόρος είμαι ο Δήμετρος Χατζινάκος 1.58. Πίσω είναι ο Αλέξανδρος από την ΚΟ, ποιος κάνει μικρά βήματα. Ο Φωτιάδης έχει χαθεί στη θάλασσα. Ο Τσιμπόκο, ο οποίος είναι ένα άριστο μέλος αυτού του τμήματος. Ο Τσιμπόκο τρώει από τα σπουργίτια το φαΐ. Δεν έχουν γίνει. Αυτό και με τη γάτα αυτό που κάνεις δεν υπάρχει, να ξέρεις. Ποιο? Το με τη γάτα που καθαρίζει το σάντουις για να το δώσει τη γάτα. Εγώ έχω πάθει πολιτισμό. Το σάντουις μου το δίνω στη γάτα. Ναι, ναι. Παρελάβει και η γάτα. Εν τω μεταξύ έρχεται η Colgate πάνω. Μια κοπέλα, ναι, η Colgate. Και με βλέπει που δαγκώνω και φτύνω. Δαγκώνω, φτύνω. Δεν το κόβω με το. Με το χέρι. Τι κάνεις μου λέει. Θα ζω τις γάτες. Γιατί το φτύνεις, ρε. Γιατί λέω να έχει και το δικό μου σάλιο, να ξέρει κάτι ότι εγώ την ταΐζω. Δεν πιστεύω να είναι αυτή που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Ποια? Αυτή που... Όχι, εκείνη που δεν με χωνεύει, η καγκούρη είναι. Η καγκούρη. Τι δεν με χωνεύει. Ναι, αλλά δεν σε αφήνει και να κοιμηθείς, αυτό είναι τρέλα. Ναι, πήγε να την έπεφτα εκεί δίπλα στο ζου να κοιμηθώ. Λίγο ρε παιδιά, λίγο να μου λένε από πάνω τα αφεντικά. Προκαλείς, λέει, κοιμάσαι, λέει, την ώρα που αυτοί δουλεύουν. Καλά, τι να κάνει. Τι είναι ύπνο που να πάρω, δηλαδή. Τι να κάνω, Χριστιανέ. Πάνω τη κοιμάμαι, πε. Τι να κάνω, λέω. Ούτε ροχαλίζω, τίποτα. Σαν πουλάκι κοιμάμαι. Εντάξει, δεν ροχαλίζει καθόλου. Όχι. Λίγο. Όχι, ρε, που τόση γυμναστική, χαμηλή παλμή, γιατί να ροχαλίζω. Ανοιχτά. Διαφράγματα, όλα ανοιχτά είναι. Και εγώ αυτό ήθελα να σου το πω τώρα έτσι για το ροχαλιτό, ότι από τότε που είδα έτσι μία μείωση. Ροχαλίζω λιγότερο. Ροχάλιζα πριν, σαν άμα ξετυχία. Τώρα είναι καλύτερα. Εδώ υπάρχει, να πούμε, στο νοσοκομείο. Αυτό εδώ. Θεραπεία για το ροχαλιτό. Τι λες? Είναι αιτία διαζυγιού, λέει. Ροχαλιτό. Καλό τόσο άλλο μετά από 7-8 χρόνια σε άλλα δωμάτια κοιμάται. Ένα άλλο, άλλο 10 χρόνια. Οπότε και να ροχαλίζει. Μπορεί να σπάσει το σαλόνι. Oh. Γιατί οι γυναίκες δεν ροχαλίζουν, α πούμε. Πώς? Δεν ξέρω. Μια χαρά ροχαλίζουν. Μια χαρά ροχαλίζουν οι γυναίκες. Δεν ξέρω, λέει. Πού να ξέρεις. Πού να ξέρω. Εγώ σαλόνι. Πού να ξέρω, ιδέα λέει, δεν έχω. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Λοιπόν, έχει. Εμείς, ναι. Όσες γυναίκες έχουμε γνωρίσει, κοιμηθήκαμε και μαζί τους, ξυπνήσαμε μαζί τους. Σίγουρα όχι. Αλλά αυτές τιμούνται, πιστεύεις. Άμα κοιμηθήκες μαζί τους. Άμα... Ένα τέταρτο να καλοχαλίζει, το θυμάται ο άλλος. Αυτό το αυτό το πνευμόνι που έχει. Μακεδονία μου ροχαλιτό μου. Το κόκκινο δεν έχει ακούσει ροχαλίζει. Όχι. Νομίζω ότι παθαίνει ένα ρόξι. Όχι στην αναπνοή, στην εκπνοή είναι το. Ωραίες στιγμές. Έχεις κοιμηθεί πολλά λεπτά είμαι κόκκινο, δηλαδή, στον ίδιο χώρο. Δεν θυμάμαι, σε μια κηδεία πρέπει να. Παλιά στη γειτονιά είχε πεθάνει ένας και. Κάπου θυμάμαι είχε. Ο Μπούζος πιστεύει ότι ροχαλίζει. Ο Μπούζος όχι δεν ροχαλίζει. Ούτε τώρα. Βάζει σιγαστήρα στο ρουθούνι του για τα. Όχι ο Μπούζος, με τίποτα. Με τίποτα, ε. Όχι. Ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης πρέπει να ροχαλίζει πολύ. Ο Κανελάκη σίγουρα πολύ. Ο Πάγκος. Ο Πάγκος θα ροχαλίζει. Σαβουάρ βίβρο, έτσι. Ζαμπούνικο. Ο Πάγκος μπορεί να κοιμάται μόνος του και επειδή ροχαλίζει να είναι ενοχικός. Να λέει γιατί να ροχαλίζω. Δεν πρέπει να ροχαλίζει. Τα έντομα τα οποία πρέπει να ροχαλίζει. Τα έντομα. Είναι τόσο καλός άνθρωπος. Κουλιανός. Κουλιανός, ό,τι θες κάνει. Αερίζεται, ροχαλίζει, φτύνει. Είναι πολύ ελεηνός θα πούμε. Εντάξει, αυτός που δεν νομίζω είναι ο Κυλώνης. Δεν πρέπει να όχι να ροχαλίζει. Ο Κυλώνης είναι σαν το Λάκη τον Πετρόπουλο. Μαντιλάκι. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Μαντιλάκι, ναι. Αυτό είναι θέμα. Από τους άλλους παραγωγούς δεν νομίζω να ροχαλίζει κανείς. Δηλαδή δική μας όλοι. Ο Γρηγοριάδης πρέπει να ροχαλίζει. Λόγω ύψους. Ναι. Κάνει διαδρομή το ροχαλιτό και κάνει αντίλαλο μέσα στο σώμα. Μακρόσυρο το ροχαλιτό. Αυτό εδώ. Σιγαστηρά το. Νονός, να πληγεί. Αυτός που ροχαλίζει σίγουρα είναι ο Βαρέλα. Ναι, ρε. Ο παίκτης, δηλαδή σε φαίνει, δηλαδή σε βγάζει μου σούτα το ένα ροχαλιτό περίεργο. Βέβαια. Δηλαδή με μια ταλαιπωρία ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Αβραάμ είναι ο ροχαλίζο. Ναι. Ποιο πάει για βασικό λε τον αγώνα με την ΑΕΚ, ξέρεις. Κανονικά πρέπει να παίξει αυτό. Ποιο σε ποιο φόρμα είναι. Ο Σεμέδο πάντω είδε τα κάνει τα λαθάκια του με την Πάγια. Ο Σεμέδο είναι ανέκρηκτο. Έχει βαρύ κορμί. Έμεινε 10 μέρε. Αυτέ τι 10 μέρε τον έκαναν πιο αργό να πούμε. Το πέναλτι που κάνει με τον Όφη. Ναι. Το κάνει από την αργοπορία του στα πρώτα μέτρα να σηκωθεί. Που βγαίνει ο Βαρούχα και λέει δεν ήταν ερεκοστή. Πώ γίνεται αυτό, πε μου σε πάνω. Ο Βαρούχα. Πώ γίνεται αυτό. Πού δουλεύει ο Βαρούχα, πού είναι. Στην ΕΡΤ είναι σχολιαστή. Ε σου λέει γιατί να με πάρει και εμένα ο. Γιατί δεν πάρει ο Σαββίδης, θα πούμε. Και περνάει τον καραφλό. Ο Μαρινάκης είπε ότι δεν ήταν. Ο Βαρούχος δεν ήταν. Δεν ήταν πέναντι πιο. Αυτό που έκανε σε μέδο στον παίκτου. Ε, σου λέμε κάποιον κανένα. Καραμάκι και μένα. Να το έκανα άσπρο πόλο κατά το σπίτι μου. Πού μένει τώρα αυτό, αμένει. Όχι απλά δεν ήταν. Θέατρο. Εντάξει, φοβούνται οι άνθρωποι. Τι νομίζει, τρελίσα και εμά είναι να έχουν άγρια κινδύνου. Αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω κατά πού. Άμα έχει άγρια κινδύνου.
πεθαίνει νέο σίγουρα. Αλλά πεθαίνει χωρί να τηλεπορηθεί. Κοιμάσαι και σε ελαφρύ μαξιλάρι, άμα ξέρει. Τα λε και κοιμάσαι χαλαρό. Άγνοια κινδύνου τώρα. Άμα είμαι εγώ μέσα στην Αθήνα, με φωνάζουν και φοβάμαι να μιλήσω, μην πα. Όχι, καλύτερα μην πα. Μην πα. Άμα πα και σκόπρα και τη μισή συνέντευξη. Μην πα. Σε έκανε καμιά μανούρα αυτού. Ποιου. Αυτού που σκόπρα τη μισή συνέντευξη κάτω. Έτσι, φλόρου Αθηναίου. Οι άλλοι εδώ όμω σε στηρίξαν οι μεταράδε. Οι μεταράδε είναι πιο αρσενικοί να μου λένε. Οι άλλοι φλόροι. Στο τέλος εκεί σε τρομερή κατάσταση. Πήρε η Ντέμι Νικολαίδη, πώς το λένε, η Βανδί, γιατί είπα για τον Ντέμι. Πήρε ένας παπάς, είπε γιατί λέει για το Πάσχα. Ο χορηγός εκεί ήταν ένας χοντρός εκεί, διαφήμιζε μια μπύρα. Μια μπύρα. Λέω αυτός ο χοντρός, γιατί περιτριγυρίζεται εδώ δίπλα. Τι θέλει. Είναι χορηγός σου, είναι χορηγός και τα λοιπά. Χορηγός, πες τον να φύγει, ναι. Δεν μπορώ, αγχώνομαι. Ναι. Δηλαδή λέω, το αιρετικό εδώ. Κοίταξε εδώ. Αν στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Φοβάστε το αιρετικό. Α, τι με φωνάζει, δούλο. Ούτε και θέλω να ξανάρθω ποτέ. Απαράτα με. Οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Λογοκρισία εν έτη 2019 επί περίοδο δημοκρατία. Να σωστό. Δημοκρατία. Για το Θεό. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Και δημοκρατία. Α, δημοκρατία, ναι. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Εντάξει, κατ' επίφαση, ωστόσο δημοκρατία. Άρα λοιπόν να ξέρεις να περιμένεις Αβραάμ Παδόπουλο, ο οποίος είναι λίγο μεγαλούτσικος, αλλά νομίζω θα παίξει. Βρέχει ναι. Έκρηξη, είναι γρήγορο. Δεν πάνε να είναι μεγαλούτσικος. Με τον Κυριάκο δεν είχαν μαλώσει, δεν είχαν μανουριάσει σε ένα τελικό κυπέλλου. Ενώ... άντρες είναι, θα μαλώσει. Αντρικά είναι. Αυτό ποδόσφαιρο. Φυσιολογικά πράγματα είναι. Μαλώσει, καλά κάνανε. Μέσα στη ζωή. Δεν ξέρω, είδες καθόλου χθες η Europa League. Τίποτα δεν είδα. Έκλεισα μια δουλειά με μια εταιρεία και σε συνδυασμό να δω και φίλους σε άλλη πόλη. Συνδύασα δύο πράγματα, παιδί μου. Σάχα. Να δω φίλους, αλλά και να κλείσω μια εταιρεία security, ναι. Διαφήμιση να πούμε. Άσχημα. Ήρθε ο άνθρωπος, μου λέει: ξέρεις τι, πού δουλεύεις. Λέω σε αυτά τα μέσα. Σε αυτά τα μέσα που δουλεύεις, θέλω να βάλω διαφήμιση. Δηλαδή, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Μαρμίτες. Την άλλη τηλεόραση, μαρμίτες, αρμίτες. Λέω: τι είσαι, ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωπέ μου! Ναι. Έλα κοντά. Τώρα εδώ πέρα τον φέρω τώρα εδώ πέρα με ποιον να μιλήσει. Γιατί τα άλλα τα κανονίζω εγώ. Βέβαια, σε αυτές τις δουλειές χρειάζεται ίντερνετ. Και αν χρειάζεσαι. Βέβαια, πιο βασικό. Οπότε, αν χρειάζεσαι data για το τρίμερο για να σερφάρεις έγνοιαστα, το Wind1 σου δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα πακέτο με απεριόριστα data για 7 ημέρες ή ακόμη και για μία μόνο μέρα. Το ενεργοποιείς και απολαμβάνεις data που δεν τελειώνουν ποτέ. Για ενεργοποίηση, μπες στο MyWind Application. Ξέρεις να έχεις το νου σου και πες του κεφτουνού αμαρτία να σε τακτοποιήσει. Να μπει και αυτός για να τα φτιάξει. Όχι, είναι γατόνι αυτός. Είναι. Είναι Θεσσαλονικός επιχειρηματίας γρήγορος. Με τι αμάξι την έκλεισε. Γρήγορος. Με το Κόρδομπα πήγα. Με το Κόρδομπα έκλεισε συμφωνία. Και το έκανα ένα test drive στον δρόμο. Έβαλα. 455 χιλιόμετρα. Έβαλα μια φωτογραφία. Μα τι είναι αυτά που κάνεις και. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι Πουριτανοί όλοι εδώ. Το λάθος. Ναι, και τι είναι αυτό και τα λάστιχα. Και έχεις παιδί και μεγαλώνει. Άλλο δίνει κακό παράδειγμα. Με το ένα χέρι και το άλλο βγάζει στο κοντέρ. Και τι δηλαδή. Τους νέους, τι τους κάνεις και τι τους παραδείγματα τους. Θα είσαι και εγώ με το παράδειγμα της κοινωνίας. Ναι. Να τους. Είμαι εγώ το παράδειγμα της κοινωνίας και θα δει ο νέος και θα κάνει το ίδιο. Στον δρόμο για κερδίλια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα κομψό. Ναι. Και θα επανέλθουμε τόσο λίγου. Ναι. Αλλά πριν πάμε, ναι. Να ενημερώσω και τον κόσμο ότι Κωνσταντίνος και Μακθαίος Τσαχουρίδης ήρθαν το 2017, έγινε χαμός. Ήρθαν το 2018, έγινε πανικός. Τώρα που έρχονται ξανά στο Βεργίνα Θέατρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον θα αναγκαστούν εκεί στο καζίνο να βάλουν τραπέζια και πάνω στη σκηνή. Τα δύο αδέρια θα παρουσιάσουν από 1η Νοέμβρη ένα αυθεντικό λαϊκό πρόγραμμα υπό τους ήχους της Ποντιακής Λύρας. Μαζί τους θα είναι και η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Μέρι Δούτσι. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Έχετε το νου σας. Οπότε αδερφή Τσακουρίδη από 1η Νοέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ανάμενα. Μετρόπολης 95 και 5 και πλέον ξενύχτη τέλος τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση νοπιές 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί μέχρι και τις 10 Ιωάννη Τσιράπη στη ρύθμιση του ήχου. Κωστή, βλέπω σημειώνει, ζωγραφίζει ακόμα και στο διάλειμμα. Δεν το ξάνει αυτό. Ναι, ζωγραφίζω, κάνω σκίτσα. Και στο διάλειμμα και ναι, δηλαδή. Αποφορτίζομαι συναισθηματικά. Σ' αρέσει η ζωγραφή. Ναι, δεν είμαι καλό. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Ζωγραφίζω, σχεδιάζω, κάνω. Ναι. Ζωγραφίζω, δηλαδή προπονητικά θα μπορεί να κάνει σχεδιαστικά έτσι αυτά που κάνουν. Εντάξει, αυτό το έκανε ο συγχωρεμένο ο Αρχοντίδης. Εγώ γιατί να μην κάνω. Έκανε ο συγχωρεμένο Αρχοντίδης. Κοιτάξτε να δείτε η ομάδα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε να δείτε ουρσούα. Λοιπόν, πάμε στην. Πάει ο Ανθρωπάκος. Πάει, πάει κι αυτό. Καλά, αργά ή γρήγορα. Όχι, 79, καλά πήγε.
Καλά πα. Μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά. Δεν θα φτάσουμε. Με τίποτα. Το μουσικό θεόχλωμο είναι πάρα πολύ χλωμό. Δεν θα φτάσουμε. Δεν ξέρω αν πήρε καθόλου μα τι γίνεται προ χειλή πλευρά. Πώ προ χειλή πλευρά, προ χειλή. Χειλή τι γίνεται. Χειλή, χειλή. Οι 12 ανθρώποι χάσαν τη ζωή του. Με τι, γιατί. Γίνονται διαδηλώσει άγριε. Ανέβηκε πάρα πολύ το κόστο αμέσω μαζική μεταφορά. Ναι. Και βγήκε η κυβέρνηση και του είπαμε θέλετε να ξυπνάτε πιο πρωί να πηγαίνετε με τα λεωφορεία που έχει έκπτωση. Ναι. Και βγήκε ο κόσμο στου δρόμου. Και αντέδρασε. Έχουν πεθάνει 12 άνθρωποι που υπάρχει απαγόρευση με αστυνομική βία. Πεθάνε 12 άνθρωποι, απαγορεύσει κυκλοφορία στις νυχτερινές ώρες ναι. Και να διατηρείται ησυχία ναι. Για να μην υπάρχει αναβρασμός. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Εδώ θα έρθει τώρα πάει 2 ευρώ το εισιτήριο σε λίγο καιρό. Εντάξει. Και δεν κουνιέται ψυχή. Μόλις ανέβει ο φραπές, ξέρεις τι έχει να γίνει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό πράγμα. Ανομαλία. Και μετά σου λένε γιατί ασχολείσαι με τη Χιλή και με το Εκουαδόρ, τι μας νοιάζει, εμείς εδώ είμαστε Βαλκάνια. Μόνο σαν τους κομμουνιστές κάνει στο σχολείο. Απεργία να κάνουμε, λέει, στο σχολείο. Ο πρόεδρος εγώ, γιατί ρε παιδιά να κάνουμε αποχή. Έγινε η Χούντα στο Ελσάβαντο. Ναι, και εμένα τι με νοιάζει. Πετρέλαιο έχουμε εδώ να βάλουμε. Λέει όχι. Ωραία. Θα λύσουμε πρώτα τους λέω το θέμα με το πετρέλαιο. Η τυρόπιτα που δεν έχει τυρί. Μπράβο. Η καλάδα που είναι νερωμένη. Ωραία. Ο δάσκαλος που είναι στραβός. Και όταν τα λύσουμε εδώ τα δικά μας. Θα λύσουμε και τον άλλον. Μόλις τα τακτοποιήσουμε τα δικά μας, θα ενδιαφερθούμε για τη Χούντα που θα γίνει ρε Πατλατζόγλου του λέω στο Ελσάβαντο. Τι απάντησε ο Πατλατζόγλου. Πατλατζόγλου, τι τον ένοιαζε το πετρέλαιο. Τον ένοιαζε να χάσει μάθημα. Πατλατζόγλου τον ένιωσε να χάσει μάθημα να πάρει εκεί την φίλη του και να πιει καφέ στην Bianco Nero. Άσχημα! Καθόλου! Αλλά έρχονται και αυτά, θα μας χτυπήσουν την πόρτα να ξέρεις. Έρχονται. Όταν θα έρθουν. Καλώς να ορίσουν. Θα τα περιμένουμε. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να λύσω τα θέματα. Τα τωρινά αυτά που έχω τώρα. Δικά μου. Και αν τα λύσω τα δικά μου, θα ενδιαφερθώ σε κάθε μια για την πολιτική και τα λοιπά. Τώρα τη Δευτέρα με την παρέλαση θα τα λύσουμε. Ήθιστε να λύνουν οι άλλοι τα προβλήματα των άλλων, αλλά τα δικά τους δεν τα έχουν λύσει, να πούμε. Ή να τα βάζουν κάτω από το χαλάκι. Χαλάκι, φλοκέτα, μακέτα, μπουχάρα, ναι, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά εγώ ξέρω, έρχεται εδώ πέρα ο Μητσοτάκης. Ναι. Για τον εορτασμό θα έρθουν με τα παπαδαριά εκεί πέρα, θα γίνει ιστορία. Εξαιρετική κύριοι όλοι τους. Να ζήσει κάτι. Κάτι μύτη λέει σήμερα και ο Καραμαλής. Ο Βαρθολομαίος. Ο Αλφα Ρωμαίο δεν θέλω. Φτάνει. Φίλησε το χέρι του η Πατουλίδου, λέω Βούλα, λέω θα πλύνει στο στόμα. Ναι, αλλά βγήκε και το χέρι υπέγραψε, λέω. Με μια επιστολή στον Ερντογάν και χάθηκαν πεγάδε. Και τον στήριξε. Ο παλιόπεδο μου λέει, ντροπή σου. Τέλος πάντων. Αλλά το πάρκο θα γίνει. Το πάρκο θα γίνει με συνοπτικές διαδικασίες. Αργά, αργά, αλλά θα γίνει. Το θέμα είναι να γίνει. Έρχεται ο Καραμαλής. Πού έρχεται. Εδώ. Ποιο Καραμαλής. Ο χοντρός. Κύριε, αυτός μιλάει, μίλησε. Μίλησε. Αυτός λοιπόν, θα τον τιμήσει η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Όχι, δεν χάνεται αυτό. Βέβαια θέλω να τον ρωτήσω, ναι. Εγώ δεν θα είμαι εκεί, θα είναι δημοσιογράφοι συστημικοί. Ναι, ναι. Εγώ δεν με κλειδώνω την πόρτα, δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Πόρτα δηλαδή. Είναι αναρχικό στοιχείο. Εγώ, λένε, αυτή είναι αυτή. Έχεις λέει κάρτα, όχι, δεν μπαίνεις. Δεν ανοίξει τελωνίο, δεν μπαίνει. Δεν έχετε μια ερώτηση να κάνω, όχι λέει μη, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Είναι καθοσπρεπικές οι ερωτήσεις. Δεν ξέρει τον Κανελάκη να την κάνει. Ναι. Ο Κανελάκη δεν τον αφήνανε. Α, και ένα πρόεδρο. Εμένα δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Συνήθω αυτό είναι παράφρον, θα του πει καμιά ερώτηση. Και θα γίνουν μπάλα, θα κυλιούνται στου διαδρόμου. Σε την πηδή σε αυτή τη χώρα, όλοι κάνουμε καταπερίσταση. Το σεισμολόγο, τον πυροσβέστη, τον αστυνομικό και τον πρωθυπουργό. Δεν θέλω να κάνω εγώ τον προπονητή. Το προπονητή δεν ήθελε να τον κάνει ο Κουστάκης ο Καραμαλής. Τι ήξερε να κάνει. Αλλά από εδώ ας φορά έπαιξε μια μέρα που κόντυψε να βγάλει τους γοφούς του. Είναι βαρύ κορμί. Λοιπόν θα έρθει αυτός τώρα εδώ, τώρα γιατί έρχεται. Τι θα τον ρωτούσες πες μου. Τι θα τον ρωτούσα. Ναι. Τι έσυμο έχει τα τελευταία 10 χρόνια. Oh. Τι έχει κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Πού έχει δραστηριοποιηθεί. Κάπου θα έχει δραστηριοποιηθεί. Δηλαδή κάτι τι δουλειά έχει κάνει. Ηγήθηκε καμιάς εταιρείας. Θα ηγήθηκε. Μπήκε, ξέρω εγώ, σε καμιά τράπεζα, ξέρω εγώ, σύμβουλος. Δεν θα μπήκε. Μπήκε, ξέρω εγώ, σε καμιά γράψη, κανένα βιβλίο. Καμιά, κάτι κάνουν όλοι. Κάτι έκανε, δεν μπορεί. Εσύ θα του έλεγα, ρε, εσύ, κύριε. Ωστι, μου να είσαι γερός, δηλαδή. Να είσαι γερός και τα λοιπά. Εκτός από τη Ραφίνα που πήγαινε εκεί στο Αγνάντι και έτρεχε. Να γνώρισε το Αγνάντι. Τι άλλο έχει κάνει 10 χρόνια. Και θα μου έλεγε, ναι. Θα κάνω τώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί. Μεγάλη πτυχία κιόλα. Εκτόπισα τον Σαμαρά τον αντιπαθή. Ναι. Θα μου έλεγε. Θα μου έλεγε, θα έλεγε. Εκτόπισα τον Σαμαρά τον αντιπαθή και με τις ευλογίες του Μητσοτάκη. Ζωή να έχει αυτό. Πηγαίνω σαν πρόεδρος Δημοκρατίας. Γιατί! Εδώ είναι τώρα το ζουμί. Γιατί! Γιατί είμαι φίλος και με τον Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα με θέλει και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο Δημοκρατίας. Οπότε εγώ θα του πω καλά, θα κάνεις Κώστα μου. Και μια, ηγετική φυσιογνωμία. Ποιος θα μάθει να μιλάει επειδή λέει τον απειλά. Εξάλλου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι μια θέση γλάστρα. Όπα. Ναι. Όχι πως δεν θέλουν να προσφέρουν, απλά έχουν περιορισμένες, έτσι πως το λένε, λειτουργίες. Εγώ το κακό με τον Καραμαλή τώρα, αν θα πάρει, θα την πάρει τη θέση. Θα την πάρει, ναι. Είναι οι μπουφέδες. Πολύ φαΐ. Γιατί. Πολύ φαΐ. Είσαι επιχειρηματίας, είσαι γιατρός, είσαι φαρμακευτικός σύμβουλος που πας εκεί επισκέπτης. Που πας εκεί συνέχεια και... Τζιτζιλιμίτζιλι. Φαντάσου τώρα τον Καραμαλή, πρόεδρο Δημοκρατίας,
στην ημερήσια διάταξη να έχει τρία ραντεβού και να έχει τρεις μπουφέδες. Να πρέπει να φάει και στα τρία. Καταλαβαίνεις ότι η καρέκλα θα είναι διπλή. Μόνο πρωτεΐνη. Τι πρωτεΐνη. Καζεΐνη, πρωτεΐνη. Ναι, καζεΐνη μου. Άκου. Ελλήνες, Έλληνες, κάθε καλόπιστος πολίτης διαπιστώνει ότι μετά από πολλά χαμένα χρόνια οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις παράγουν πλέον απτά αποτελέσματα. Στο που λόγια και πράξη μηδέν. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τη γυναίκα του. Α, ναι, η Νατάσα είναι εξαιρετική κυρία. Τη συμπαθώ. Τελείως και εδώ απειθήτα. Όχι, τη συμπαθώ. Θεωρώ αξιόλογο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η γυναίκα σπούδασε ιατρική. Βέβαια. Έχει προσφέρει, έχει. Δηλαδή, άμα πω την Παζαΐτη, 10 χρόνια γλυκιά μου, τι έκανε, θα μου πει. Σπούδασα. Πήγα σε αυτό το συνάδελφο. Ιατρικέ. Σπούδασα, δούλεψα. Πήγα, παιδιά, μεγάλωσα. Έκανα, έρανα κτλ. Ο σύζυγο. Κωνσταντίνε, εσύ. Καθόταν. Είναι δύσκολο και το να κάθεσαι. Αυτή η ραθυμία φέρνει λίγο. Εμένα με φέρνει αργότητα. Μπράβο. Εγώ πήγα 7 μέρες στο. Πώ το λένε στη Σαντορίνη. Αρρώστησα, με ρολί μου ξεκίνησα. Αρρώστησα, σου λέω από το καθισιό. Ξέρεις γιατί σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί κάθεσαι, σκέφτεσαι πράγματα χωρίς λόγο όταν δεν δουλεύει. Αμάν αδερφά. Έχει άνθρωπο που λες και εσύ να δουλεύει για να παθαίνει κατάθλιψη. Βάρινα. Η σκέψη μου, το σώμα μου, το η ύπαρξή μου, το κορμί μου. Μία φρίκη. 10 χρόνια που κάθεται δεν σάπισε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν κουράστηκε να κάθεται. Όχι, δεν κουράστηκε. Δεν κουράζονται. Έχουν μάθει δυσκολία να χαλαρώνουν έτσι με αυτού του ρυθμού. Ναι. Ήταν καλά τα πράγματα. Πάντως. θα πάμε γιατί έχει αγωνιστική. Αγωνιστική. Ξεκινάει, έχει αύριο μάτς. Τι έχει αύριο? Έχει off Πάοκ ενώ off Ξάνθη και Βόλος Πάοκ. Βόλος Πάοκ είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Έξι δανεικοί δεν παίζουν από τους άλλους. Ναι, βγήκε και δίπλα εδώ. Και λέει, ελάτε να φάτε να πιείτε. 200 εισιτήρια θα πληρώσω, εγώ δεν χρειάζεται να βγάλουν οι φίλοι του Πάου. Πιο φιλικό παιχνίδι, δηλαδή και τα φιλικά παιχνίδια μια ένταση θα έχουν. Δηλαδή μια ξεφτύλα της ξεφτύλας, ούτε καν θέλω να το συζητήσω αυτό το μάτι. Άμα κάνει ένα, δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Έχει τρελαθεί. Ο Λιμιός βγήκε χθες ο πατέρας του να πούμε, έλεγε θα έρθει η θεία η Μαρίτσα της 84 χρόνια γιαγιά πέθανε. Αυτός ο κόσμος και τη Λιμιά. Το Δημητράκη τα πράγμα τα κάναμε μας ντέρμι, θα ερχόταν η θεία Μαρίτσα. Με το μαχαίρι στα δόντια τα πήγαινε. Του Λιμιού η θεία να πούμε. Τη Μαρίτσα τα πήγαινε οργανωμένη, τα πήγαινε συνδεσμή της. Ωραίος τύπος ο παπάς του Λιμιού, μ' άρεσε. Σ' άρεσε, ε? Ναι. Είχε να δώσει. Μ' άρεσε. Ήταν εύστροφος άνθρωπος που κρατάει ουζερή. Και μαζεύει κόσμο και βλέπουν μάτς και τους έχει εκεί τους κανίβαλους όλους και σε πειθαρχία. Την ψυχολογία του κόσμου. Θετική ενέργεια ανθρώπου. Ναι, την άκουσα, ναι. Η οποία πρέπει να την πέρασε και στο παιδί. Ναι, ο μικρός είναι θετικός. Πέρασε στο παιδί μια θετική ενέργεια. Βγάζει το ημουσούδα του κάτι θετικό. Δηλαδή, άκουγα τον παπά του Λιμιού, ναι. Παιδί μου και λέω ευχάριστα. Οδηγούσα και τον άκουγα ευχάριστα. Ναι. Όχι καμιά μιζέρια, καμιά. Όπα, δεν μου βγάλε καμιά μιζέρια. Αφού κανένα κόκκινο να βγάλει. Βλέπει τον κόκκινο και σε πυροβολάει αρνητική ενέργεια. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα από τα καρκινικά κύτταρα που μπορεί να βγει είναι από τη μάπα του κόκκινου. Φίλε. Δεν είναι τέτοιο άνθρωπος. Σε πετάει αρνητικότητα, ρε. Με βέλος, δεν τόξο. Έχετε μια δυσκολία στη ζωή. Ναι. Σαν το μουλάρι. Μούξινος του λέω, ρε. Μούξινος. Σε κελέσαι, ρε. Ελα, αυτό είναι σημαντικό. Το παπάς του Λιμιού είναι κάτω. Το κόλπο. Τη δυσκολία τη δική του, την πλασάρει στον άλλον. Να την κάνει κι άλλος βίωμα. Όχι. Αυτό μου θέλει το μοιραστεί. Όχι, δεν θέλω μοιραστεί. Να το φορτώσει. Να το πετάει, το φορτώσει. Εκφορτωτής. Εκφορτωτής αρνητικής ενέργειας. Δεν φαίνεται για τέτοιο. Μουλάρι Κίνγκ. Δεν φαίνεται για τέτοιο. Μουλάρι Κίνγκ. Δεν τον ακούει άνετα από τον παπά του Λιμιού, δηλαδή. Ποιο? Τον παπά του Λιμιού. Τον ακούω. Εκπομπή τον έδινε. Τον έδινε από τον μπάρα. Πλάκα, κάνει. Τον μπάρα τα πει όλα. Μια χαρά τον άκουσα. Τσιγουράκι στο βόλεϊ, σπαγιά θόλου. Δεν πίνει εσύ. Δεν πίνω, ρε, δεν κάνω. Δεν πίνω. Βαραίνω, ρε, δεν πίνω. Τώρα χθε έκανα test drive το Κόρντομπα. Ναι, είδα. 450 γι' αυτό. Βασιλικό Πολτό επινόμενο. Πρόσεχε με το Βασιλικό Πολτό. Ένα κουταλά, ένα αυτό. Το γλυφίδα θέλει. Δεν θέλει πολύ. Έλα, ρε, τώρα κάνουμε τόσα πράγματα. Ένα Βασιλικό Πολτό, λίγο γύρι των λουλουδιών. Ναι. Και προπόνηση να πούμε. Και πήγα και το έκανα test drive. Λέει, τέκαση την ηλικία θα σου φύγει τα μάξι. Πάμε φύγει τα μάξι, ρε. Σαχλαμάρα. Θες να κάνουμε κόντρα, μου δώσει ένα μάξι να πάμε παραλιακή πρώτη, δευτέρα, τρίτη, βολίδα σε στροφές. Μέχρι εκεί στην παραλιακή, όχι παραπάνω. Πού θες να σε πάω. Βέβαια, τι. Μέχρι εκεί στην παραλιακή, όχι παραπάνω. Μέχρι στα Facebook, τι ήταν αυτά στα 50, σου τρελάθηκες. Είσαι πρότυπο. Είσαι πρότυπο. Άκου τώρα, λέει, κοίταξε λέει αυτό που λέει, σε ακολουθούν λέει τα παιδιά, θες και εγώ είμαι ο Άγιος Παΐσιος. Ο Παΐσιος θα είμαι, ναι. Πρέπει εγώ τώρα, επειδή μας ακούν τα παιδιά, πρέπει να το παίζω, ξέρω εγώ, θρησκευόμενος, όχι, καλό αγόρι. Αλλά να τους δίνεις και ένα καλό τέτοιο, με μια καλή σκέψη. Εντάξει. Να είναι αιρετική βασικά. Μην τρέχετε μέσα στην πόλη. Σωστό. Έξω τρέξτε. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ε, άμα δεν τρέξω έξω, τι θα κάνω. Ανάλογα να έχεις και το κατάλληλο εργαλείο, ρε Κωστή. Το προσέξεις τα μάτια. Ναι, αλλά το προσέξεις. Αυτή η διαφορά. Δεν είναι κανένα χρέπει. Λέω ρε παιδί, μα το ξεμπουκώσω λίγο. Να το ξεμπουκώσω λίγο, να φύγει από την αναθυμία, να πούμε. Και πόσο πήγε. Μέχρι 175, πάει και μέχρι 190, αλλά. Σε ευνοϊκό άνεμο σε κάθε φορά.
σε. Όχι, δεν θέλει το χρόνο του. Στο πώ θα τα πιάνει δηλαδή. Δηλαδή σε δερβαίνει, στο πώ θα πιάσει τα 190. Ανάλογα ότι είναι κατηφόρα, μα είναι τα πιάνω γλίγορα. Στην ανηφόρα είναι δε. Γελά. Την καρδία δηλαδή με τίποτα στην ανηφόρα. Την ανηφόρα, καρδία. Λοιπόν, στην ανηφόρα δεν θα πιάνει το λιμιό στα 190. Πού δεν μπορεί. Ο Ζαμπά, 12 εκατομμύρια λέει ο Πάοκ. Ο Ζαμπά πρέπει να το δώσουν, να το βάλουν στο Πολ Μπαγκάζ. Και να πάρουν το Μίσιτς δρόμο, έχουν τόσα εξτρέμ. Χαβ δεν έχουν. Ναι, ο Μίσιτς γίνεται να κουβεντολόγει. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα για ενδεχόμενο να ψαχτεί για να τον αγοράσει από τις πρώτες Λισαβόνες. Να τον αγοράσει. Εντάξει, είναι ο μοναδικός που. Να τον αγοράσει, να δώσει και τον άλλο τον Αρχιπάλτουρα. Ποιον από όλους. Εννοώ, ποιον. Το Ζάπα. Α, ναι, ναι, και κάτω από 12. Με 8 τον δίνω εγώ. Τι με 8 εκατομμύρια. Πάρ το προβληματικό. Δηλαδή με 5 δεν τον δίνεις. Με αυτό το μυαλό που έχει, όσο τον κρατάω, μειώνεται η αυτή η αξία του. Η τιμή του. Ο Βάρτα. Πιο πολύ μυαλό αυτό ή ο Βάρτα. Ο Άρτα πιο πολύ μυαλό έχει. Λιγότερο ωφελός είναι από τον Ζαμπά. Αλλά... γιατί ο Ζαμπά έχει και περισσότερα προσόντα να έχει υπόψη. Έχει καλύτερο σώμα, έχει καλύτερη ταχύτητα. Αλλά από μυαλό. Μυαλό κόκκινο. Πέρσι. Ναι. Είχε... σταμάτα να το. Είχε κάνει ματσάρ πέρσι με την. Πώς λέγανε αυτή τη Λευκορώσικη. Που είχε. Είχε κάνει το μάτς, τον βάλανε έξω αριστερά. Βρώμαγε εκείνο το μάτς, δεν το λαμβάνω υπόψη. Πάμε στον επόμενο φίλο, λέει. Σκυλοβρωμούσε ψοφίμη εκείνο το μάτς. Δεν λέω τίποτα. Με βρώμαγε το μάτς. Με βρώμαγε, δηλαδή. Για δυσοδεία, δηλαδή. Για δυσοδεία, μια υπονομήλα. Μια υφρίκη, μια υπονομήλα. Υπονομήλα. Μια υπονομήλα. Μια υπονομήλα. Τα αφήνουμε. Άστο εκείνο το μάτς. Του Βελίδη την προσέγγιση, θα την πιάσουμε λίγο. Ο οποίο είπε με απείλησε ότι θα στείλει φουσκωτού ο Πανουπιά. Για να δίνει στο Βελίδη θέλει τρει φουσκωτού. Ένα φουσκωτό άμα πάει στο Βελίδη. Ένα. Φουσκωτό θα φάει ξύλο. Ό,τι ο φουσκωτό και να είναι. Ασήκωτο. Θα τον κάνει μαύρο Βελίδη. Οπότε. Είναι κορμί ο Βελίδη, δεν κάνει ψεύτικο. Το ξέρει. Δηλαδή είναι. Δεν παίζει. Κτίνο είναι. Δεν παίζει. Αλλά... λάχαρο. Πιστεύει ότι ο Πανουπιά όντω έκανε τέτοια μπουκά. Τον ναι, 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 το πιστεύω. Είναι τέτοιο θεωρεί. Ναι, το πιστεύω. Ο Καστοριανό. Ναι. Ο Κάκο. Ναι. Μου λέει είχε μεγάλη περιουσία λέει ο Πανουριά. Τον είχα λέει εγώ αφεντικό, είναι ανισόρροπο. Αφού με είπε είναι ανισόρροπο, δεν κακό άνθρωπο. Όχι. Είναι λέει ανισόρροπο. Δηλαδή. Δεν μπορεί να τον καλυμπράρει. Δεν μπορεί να τον καλυμπράρει, να πούμε να τον. Έτσι είναι αλλιώ, είναι και έτσι και αλλιώ. Ναι, ασχολείται από το πιθανέ. Αυτοί είναι δύσκολοι άνθρωποι. Δηλαδή, ξυπνάει, δεν ξέρει πώ θα ξυπνήσει. Θέλει να κοιμηθεί, δεν ξέρει, θα κοιμηθεί γκρούμητα, ανάσχετα. Ακριβώ έτσι ίδιο ποιο είναι. Καρυπίδη. Καρυπίδη είναι τέτοιο. Τέτοιο είναι. Δεν ξέρει. Δεν μπορείτε να το πιάσει από πιθανά. Πρέπει να το ρεγουλάρει. Ναι, δεν ρεγουλάρτε. Είναι ακαλυμπράριστο. Αχάλινα βολή. Ξυπνάει το πρωί, σε χαμογελάει. Ναι. Μετά δύο ώρε σε βρίζει. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να δείξει τα καντήλια σου. Καλά να βρει. Αψυχολόγητοι άνθρωποι. Αψυχολόγητοι άνθρωποι. Δηλαδή... όλοι αυτοί είναι αθυρόστομοι, να ξέρει. Ναι. Είναι αθυρόστομοι. Αθυρόστομοι. Σε πιάσει το στόμα, καιρό να είναι. Είναι αθυρόστομοι. Σε πιάσει το στόμα, δεν χαρίζει. Πάντω με το Βελίδη έγινε κουβεντολόγη και απείλησε αλήθεια ότι του στείλουν φουσκωτού από την Αθήνα. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη δεν στέλνει. Αν ξέρει να σου σκοτώσει ότι εσύ έχει ένα όπλο στην τσέπη. Όπα. Ναι. Και δύο να είναι φουσκωτοί. Ναι. Λοιπόν, αφήστε τα. Αν έχει και αυτό κανένα σίδερο όμω τώρα από το πουθενά. Το ρισκάρι, ο φουσκωτό είναι και σου λέει. Όχι, τα λεφτά και όχι. Τα λεφτά και όχι. Τα λεφτά και όχι. Δεν πεθάνουμε για τη δουλειά, θα σπάσουμε κανένα κεράκι το πολύ πολύ. Μάνι μάνι. Άμα βγάλει κανένα κέρα το άλλο και τον τραβήξει μια στο πόδι τον φουσκωτό. Τα αλλάζει το έργο. Τον ξεφουσκώνει. Αλλάζει μετά το έργο. Έχει φουσκωτή και μουσκωτή τώρα άστατα. Γιατί του έχει τίποτα γίνεται. Αυτή η μαγιά η ελληνική θα σε στείλω φουσκωτού και εγώ έχω ένα μυρδαδιοβόλο στο πόρμαγκα. Ναι. Στείλε μου όσο θέλει, του λέω. Θα του στερήσω. Στείλε μου όσο θέλει. Σου είπα τέτοια πράγματα, Κωστή. Στείλε του λέω τώρα, φέρτο να εδώ επί τόπου. Θα το ξυλιστώ εγώ το έργο, θα το βρω. Στείλε μου ένα γορίλα, φέρτο μου. Δεν τα θέλουμε αυτά, είμαστε κατά τη βία. Εκτό αν είναι ύπουλο, την ώρα που ανοίξω τα μάξι, μπαμ μου ήρθε από πίσω και κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Γιατί στα ίσια που να σου λέει αυτό, ή μπορεί να είναι κανένα παράμο και τα λοιπά. Αφήστε τι μαγκέ με του φουσκωτού, ρε μάγκε. Μόνοι σα. Άμα είναι ένα γίνει, άμα είναι ένα γίνει. Πάρε είναι Πανουριά, δίνει το Βελίδι, άμα μπορεί. Μπορείς. Δεν νομίζω χλώμα. Κάτσε κάτι χαστούκια να πούμε, σε κάνει μαύρο. Δύσκολο το βλέπω. Στείλω το φουσκωτό με την πρωτεΐνη, την ταυρίνη, τη φούσκα. Αυτή με τι πρωτεΐνες, να ξέρει. Είναι τζάμπα φουσκωτή. Άστα τώρα. Δεν είναι. Κάτι σαν τον κλαδά που δεν του πιάνει το μάτι σου. Για πάνω στον κλαδά. Για πάνω φουσκωτό στον κλαδά. Για με το δάχτυλο να τον ξεφουσκώσει. Από μέσα το δάχτυλο. Άστε την ιστορία τώρα. Λοιπόν είμαστε με το Βελίδι, να ξέρει. Είμαστε Βελιδιακοί. Και στον Ολυμπιακό να την έκανε πάλι θα είμαστε εμεί με το Βελίδι. Γιατί εδώ τίθεται ότι ο Πάο κάνει την κότα. Πάμε τώρα να δούμε τι κότα είναι ο Πάο. Εδώ είναι το ζουμί. Εδώ πρέπει ο ΠΑΟΚ σήμερα, χθες, προχθές, το νομικό του τμήμα, ναι. Το γραφείο τύπου που σιωπά, δεν περίμενα ότι ο Λευτέρης Δούκας θα σιωπήσει εκεί και θα κάτσει στην όπη με την αμυντική, ας πούμε, τακτική. Και λέω, Κούγια, σωστά, απορώ, λέει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι θύχτη. Να πάρει θέση, ναι. Γιατί σου λέει, εγώ τάφαγα τα γκολ, αυτός με κατηγορεί ότι τάφαγα με μειωμένη απόδοση, αλλά τάφαγα με τον ΠΑΟΚ, συνεπώς. Εδώ κατηγορεί εμέσως πλήσαφος τον ΠΑΟΚ.
Το ΠΑΟΚ. Αν πιο ο ΠΑΟΚ και θα έρθει να το δέχεται αυτό. Ποιος? Αν πιο ΠΑΟΚ και πάρει θέση, δεν θα έρθει να δέχεται μέσω στις κατηγορίες. Δεν ξέρω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η... Πώς είναι τακτική. Η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Είναι λεπτή. Παρακολουθεί. Τώρα, μακροκτήσει τον Πέτρο. Το ναι. Που είναι γάτα. Πέρα εδώ, Πέτρο, τι γίνεται. Παρακολουθεί διακριτικά. Μπράβο, ναι. Τι παρακολουθεί διακριτικά. Παρακολουθεί, λέει, διακριτικά. Τι είναι αυτό το διακριτικό. Λέει, εσύ που είσαι αδιάκριτο. Καπαρτίνα. Καπέλο. Περίμενα την επίσημη θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και επειδή ξέρω ότι ο Δούκας απαντάει αμέσως. Αν όχι, επίσης μια διαρροή έστω. Ναι, από τις 7 δουλεύει πάρα πολύ και περίμενα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μέσω του εκπροσώπου τύπου που είναι ο Λευτέρης ο Δούκας, αλλά και από ανώτερα στελέχη. Ναι. Τα οποία είναι ο Γιώργος ο Σαββίδης. Αν ο Δούκας μπορεί να περιμένει να δει την εταιρεία πώς θα. Ναι. Δηλαδή, να εισπράξει καταστάσεις, να μιλήσει την κατάσταση. Αν ο Δούκας, ας πούμε, βλέπει ότι η εταιρεία πάει σε χαμηλό τέμπο, δεν μπορεί να τυχωθεί. Ναι. Άμα πάρει εντολή, θα τυχωθεί. Δηλαδή, αν του πούνε, κοίταξε να δεις, πάμε επιθετικά εδώ. Μπράβο, να το αγριεύουμε το πράγμα. Γιωργάκη, τι έγινε, Γιωργάκη! Το Instagram. Instagram, τι έγινε, σιώπησε, Γιωργάκη! Σιώπησε. Εδώ λένε ότι ο άλλος έφαγε τα γκολ εξ επί τούτου, Γιωργάκη! Εντάξει, τι να πάει, πάρει θέση, να ταλαιπωρηθεί. Ναι, ναι, έλα εδώ, ρε Πανουριά, τι είναι αυτά που λες. Μήπως θα είναι, θα φαίνεται δηλαδή, σαν να καρφώνεται. Τι έκανα, πλήρωσα τον Βελίδη για να φάει γκολ και με ουσιαστικά ο Πανουριάς θίγει με ένα κομμάτι των λεγόμενων του το Βελίδη. Και με ένα την προσέγγιση του ενδεχόμενη του ΠΑΟΚ. Την ενδεχόμενη. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θίγεται στο θέμα Βελίδη. Υπενήσεται δηλαδή ο Πανουργιάς. Από ποιο να τα πάρει δηλαδή. Οπα, για ποιο λόγο να το φάει. Για ποιο λόγο θα ήταν αυτό. Ένα και ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθε με τα μάξη. Και ήταν έχει εταιρεία του. Δηλαδή απλά φωτογραφίζει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μήπως γι' αυτό δεν βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ναι. Τι λέει για όλα αυτά. Δεν θίγεται άμεσα. Γιατί δεν βγαίνει στο Instagram να κάνει να πούμε ενημέρωση και να πει λάδω ρε Πανουριά. Δηλαδή, τι θες να πεις. Ότι εμείς από ΠΑΟΚ έχουμε ανάγκη τώρα να πιάσουμε το Βελίδι για να φάει στραβό γκολ για να το πάρουμε. Μήπως δεν θέλει να ρίξει νερό σε αυτό το μήλο. Να ρίξει νερό, κρασί και θηλυκό θάλασσα ρε τρελόισε ρε. Και εδώ μούγκα όλοι ε. Για ΠΑΟΚ δεν μιλάμε. Δηλαδή ο Βελίδης. Στηρίζουν όλοι το Βελίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πιστεύεις ένα μήνυμα ο Γιώργος δεν έχει στείλει στο Μάρκο το Μάρκο στήριγμα, κράτα γερά. Το στήριγμα στο Βελίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη ναι. Κάνει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο αυτή για να βγει και να μιλήσει. Γιατί αν ο Βελίδης κύριες και κύριοι έτρωγε τον γκολ αυτό στο Καραϊσκάκι θα καβγίζανε εδώ τα σκυλιά της Θεσσαλονίκης. Όχι απλά θα καβγίζανε. Ναι. Και θα έβγαιναν οι Ολυμπιακοί και θα λέγανε προστατεύστε το Βελίδι. Γιατί εδώ θα γινόταν ο Βελίδης. Εμείς ο... λοιπόν μπράβο. Που έχουμε γραμμένα στα παλαιά μας, γιατί παλαιά τα παπούτσια και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Άρη και όλους, λέμε ότι στηρίζουμε το Βελίδι. Όχι γιατί τα έφαγε με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό να τα έτρωγε. Αλήθεια, θα στηρίζαμε το Βελίδι. Αλλά εδώ ξέρεις τι γίνεται. Τα έφαγε με τον ΠΑΟΚ και εδώ δεν μιλάνε. Φωνάζουν οι κάτω. Με τον Ολυμπιακό. Αν τα φάει κανένα κάτω, θα φωνάζουν εδώ και θα καυγίζουν οι κάτω. Θα γίνει ένα γκάλο το μεσημέρι. Πώς τα έφαγε ο καλό την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να θυχθεί. Γιατί αν δεν θυχθεί, σιωπά περιέργως. Μάλιστα. Περιμένω από τον Σαββίδη τον Γιώργο, ήδη έπρεπε να ανεβάσει για τον Πανουριά 1002. Για να μπορεί να ενημερώσει. Αλλά βλέπω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει τη μούγκα. Ναι. Στη στρούγκα. Για να βλέπει τα Instagram του Σαββίδη, για να μπορεί να τσεκάρει του λογαριασμού στο Facebook, χρειάζεσαι data. Οπότε αν χρειάζεσαι data για το τριήμερο για να στριμάρει συνέχεια μουσική στο ταξίδι σου, το Wind One σου δίνει δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα πακέτο με απεριόριστα data για 7 ημέρες ή ακόμη και για μία μόνο ημέρα. Το ενεργοποιείς και απολαμβάνεις data που δεν τελειώνουν ποτέ. Για ενεργοποίηση, μπες στο My Wind Application. Μετρόπολη 95 και 5 και μια και πολλά είπαμε για ποδοσφαιρικά, να πούμε και κάτι για τα καλλιτεχνικά της πόλης για ψηλή, καθώς από 1η Νοέμβρη έχουμε πολλά εδώ στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, δύο εκπληκτικά ταλέντα από τη Βέρεια και εξαιρετικά παιδιά. Θα παίζουν στο Βεργίνα Θέατρο του Καζίνο κάθε Παρασκευή και Σάββατο και από όσο ξέρω για λίγες παραστάσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει άσματα της λαϊκής μουσικής, αλλά με βασικό όρο την ποντιακή λίρα. Κάνουν απίστευτο γλέντι και όσοι τους έχετε δει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μαζί τους θα είναι και η τραγουδίστρια Μέρι Δούτσι. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Να πάτε να τους δείτε, αξίζει. Αφίτσα Χουρίδη από 1η Νοέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο και ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σας μέχρι και τις 10 με τον Ιωάννη Τσιράπη να δεσπόζει στα DEX. Έτοιμο είσαι για Τσαχουρίδη, ό,τι πρέπει, ρε Σικωστή. Έτοιμο είσαι να χορεύει ποντιακά για κανένα κουσάλι το πολύ. Ούτε ένα λεπτό. Δεν έχω πονοκέφαλο, οι μικρανίες δεν θέλω να αποκτήσω. Γιατί δεν μπορώ. Δεν σ' αρέσουν οι λίδες αυτά καθόλου. Αρέσουν, αλλά επειδή κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω κάτι. Εμένα η ζωή μου όλη είναι μία ένταση. Ναι, μία ταχύτητα. Ναι. Αν ακούω και μουσική με ένταση, θα τρελαθώ. Κοιτάζω να πούμε καμιά φορά βάζω κλασική μουσική 92 φορές με ένα άλλο ραδιόφωνο.
που βάζει μόνο κλασική μουσική. Δεν τα ακούει κανείς, βέβαια. Μόνο εγώ. Έχει 0% αγροματικότητα. Μόνο εγώ το κάνω. Το στηρίζεις. Ναι. Στο σπίτι. Πού να προλάβω να. Το σπίτι. Δεν πάω σπίτι. Δεν προλαβαίνω. Πώς κάνεις να το δεις το σπίτι, καλά όλο το σπίτι. Ξέρω εγώ. Κάνα πεντάχρονο. 6 χρόνια. Βγαίνει ακόμα 2 χρονών ήταν λίγο όταν το είδαμε. Βγαίνει 2 θα ήταν την τελευταία. Εκεί, τελευταία φορά. Ήταν που πάθηκα ένα πονοκέφαλο. Κάθεται στο σπίτι, θύρα είναι. Αρχίζει και. Ή που πηγαίνει στο καφενείο συνέχεια. Θύρα. Δεν θέλει πολύ καφενείο. Άμα το δει τον άλλον, σταυροπόδες, καφενείο, τσιγάρο. Τα κατούκα. Εφημερίδα, προπό. Χαρτιά. Χαρτιά, αυτά, άστορα, θύρα είναι. Ραθυμία. Αράθυμο. Φτάστα ρε τώρα. Μια ψηλή ήθελα να σε πω στην αγωνιστική. Έτσι, γιατί έχουμε όφη ξάνθη όπως σου είπα, Βόλος, ΠΑΟΚ. Αυτό άστο, ούτε το δω. Το όφη ξάνθη το δεις, 5 και 4 το Σάββατο. Όφη ξάνθη, ναι. Όχι. Όφη ξάνθη. Δεν φίλε, όχι, στιγμιότυπα θα δω. Στιγμιότυπα. Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Ω, Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Θα δω, εντάξει, θα δω κάνα μπουζούκι, να δω κάνα. Εντάξει. Κάτσε αφιερώνει τραγούδι, ξέρω, αφού μας έτσι ράψει. Τι είναι. Ο Καζατζίδης μην το βάζει, Καζατζίδης θα πάρει κανένα σοκ. Την κλαψιάρα μου βάλε, για άκουσα. Μια παγίδα. Κλαψιάρα. Ωραίος. Παραθυραϊκός ΑΕΛ, Κυριακή, 3 η ώρα. Άστο αυτό, το τραγουδάνει η Αργενή για τους Παοξίδες. Για άστο, άστο, άστο. Το κράμα, σ' αρέσει, μαρθαπούς. Όχι, όχι, όχι. Κάτι λέει ένα στίχο που ο Γιάννος είναι ο στίχος του Αργιανού. Την καρδιά μου να πληγώ. Αυτό το άκουγε ένας Αργιανός φίλος μου. Μόλις ήρθε ο Σαββίδης και πήρε τα πρωτάθλημα. Άκου, άκου, άκου. Άκου, άκου τώρα. Το ρεφρέν το άλλο. Αργιανός φίλος μου λέει. Ο Άρης, όποιος δεν τον θεωρεί επικίνδυνος, είναι μπούφος. Αφή του σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά. Ζηλεύει τα πουλιά. Πουλιά δεν τους λέει, πάω ξύρε στα πουλιά. Ζηλεύει τα πουλιά. Ζηλεύει τα πουλιά. Δεν τα ζηλεύει τα πουλιά. Αν τα ζηλεύει λέει. Τα ζηλεύει. Αν τα ζηλεύει λέει. Είμαστε μας εχθές και λέει, ο στόχος του Άρη θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την Ευρώπη. Και του λέει ο Πέτρο τόσο, καλά άρεσε του λέει ρε Βασίλη. Τα τελευταία 80 χρόνια, οπότε είχε ας λέει, στόχο μεγαλύτερο από αυτό. Κύπελο. Ποιος κύπελο έτσι. Το κύπελο. Έχουνε σαλτάρι Αργιανή. Το κύπελο είναι στόχος έτσι ήταν, να ξέρεις. Κάθε χρόνο είναι στόχος ρε φίλε. Το κύπελο μπορεί να το πάρει. Επέτσι από τον Εργοτέλη αποκλείστηκε με τον Παντελίδη. Μιλάμε για γάνγκρα, για τρέλα μιλάμε. Τι άλλα αποτελέσματα. Έχει λοιπόν Παναθηναϊκός ΑΕΛ 3 ώρα την Κυριακή. Ατρόμητος Πανιώνιος 5 ώρα. Το ντέρμπι του Μίσους. Του μίσους. Ναι, ναι. Φενταγίν με Πάνθυρες. Ούτε Πάνθυρες ούτε Φενταγίν. Σε μάτσα διάφορο για τον Πανιώνιο έριξε τον Ατρόμητο με τον Όγιος, τον προπονηταρά και έπαιξε β' εθνική ο Ατρόμητος. Μια χρονιά δεν θυμάμαι. Ο Όγιος. Με Όγιος, έπεσε με Όγιος ο Ατρόμητος. Κατόρθωσε και έριξε τον Όγιος. Τον Ατρόμητο, ναι. Όσα βάλουμε και όσα φάμε ήταν Όγιος. Με Όγιος όμως άρεσε έπαιξε μπάλα. Με έπεσε με Ανατολάκη σέντερ μπακ. Να το θυμηθούμε κι σου λέει ότι έχει τον Ολυμπιακό και έκανε καριέρα. Τώρα σε φτιάξει. Μαγκέ, στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανό μου τον πήρε. Σφάλμα. Τώρα πάρω εγώ τον Αβραάμ Παπαδόπουλο κάθε φορά που θα κουμπάει τον άλλο πέναλτι. Δηλαδή. Άμα δεν είσαι Ολυμπιακό δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει. Με τίποτα. Για λέγε. Ατρώμε το Ισπανιό. Άρης Πανατολικό. Α! Εντάξει, 3-2, 3-1, 2-1. Άσος. Άσος, άσος. 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 Τόνσο. Γιατί λέει με τόνσο, λέει προσάνατο. Ζεσταίνει τόνσο ένινγκ. Ναι. Με ξανθό μαλλιά ντάφια. Δεν θέλει ο πισινό του να απολυθεί γρήγορα για αυτό φαίνεται. Τα τραβάει ο οργανισμό του λέει. Του υποχαριστέα στη σύνδεση. Ρε. Λες, όχι, δεν είναι χαρτάκια. Αυτό κάνει χαρτάκια. Έλα, είναι χαρτάκια. Δίνω ο Καρυπίδης το χαρτάκι στον χαριστέα και ο χαριστέα το δίνει να πούμε στον ένινγκ. Ερώτηση. Ναι, αλλάζουν χέρια τα χαρτάκια δύο-τρει φορέ. Σαν να παίρνει μπυρμάκι δηλαδή. Ερώτηση. Αν θέλανε χαρτάκια, γιατί δεν κρατούσαν την Τερζή. Ποιον. Για να ξέρει και να γυμνάζει την ομάδα, ρε φίλε. Τερζή, εντάξει. Φόρτωνε παλέτες, ξεφόρτωνε. Του είχε εκεί ο. Δεν θα ήταν πιο εύκολο να κρατήσει τον Τερζή. Είναι ο καλύτερος βοηθός. Δεν κάνει απλώ προπονητή. Είναι ο καλύτερος βοηθός. Συνεργάτης, κατάσκοπος. Ενώ ο Ένιχ. Καλό παιδί. Ο Ένιχ, εντάξει τώρα. Ο Ένιχ, εντάξει. Ο Άρης Πανατολικός 5 για 4. Ολυμπιακός ΑΕΚ, να το ψωμί. Εδώ τώρα θα φανεί η Γαύρη. Ναι. Τι ο άλλος ο φελός εκεί, η αλκόολα, η άλλη. Ο Βράνιες ποιος. Ο προπονητής. Α, ο Μάρτιν. Παπούτσι αθλητικό Nike με κουστούμι να πούμε. Του την κάρισε με την μπάγκερ. Του κάμισε ο Σινιέ, του την κάρισε με την μπάγκερ, θα του ξαναβάλει λέει τους τρεις γαφ. Ξέρεις ποιος πανηγύριζε. Ξεκίνα το χινάρι να το παίζει, ναι. Ξέρεις ποιος πανηγύριζε που του την κάρισε με τον. Ο Πάο. Ο Πάο. Τρίβαν τα χέρια του. Ο έξυπνος Πάοξης λέει κοίτα τους βλάκες λέει τους Ολυμπιακούς. Χαίρονται οι ηλίθοι λέει που κάνει φουλ ρυθμούς ο Ολυμπιακός. Φώναζε και όλους πώς το λένε. Κάρε τέτοια. Κάρε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Θα σου πω εγώ τώρα σε πολύ πω καλό. Εγώ τώρα στο,
στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ εκεί πέρα. Ήμουνα. Εκεί αγόρι μου, εκεί πέρα το κάνει πόλεμο. Αγόρι μου, η ΑΕΚ. Πήγε σκέβαλε, αγόρι μου με την ΑΕΚ. Τον Καμαρά, τον Μπουχαλάκη και τον αυτόν, τον Γιγέρμα και του τρει. Σφιχτόκολα θα πα και εσύ δηλαδή. Σφιχτά. Μια μουσίτσα που αξίμουνα και βλέπαμε το μάτσο. Πανηγύρισα. Καλά, θα μου πει το μάτσο. Πολύ καλά. Έξι που ψάχνει να το βρει στο καφενείο. Με το τουφέκι. Και περνάει απ' έξω ένα έξυπνο. Ένα. Έχει 100 μέσα. Και λένε παιδιά, κανένα παοξή έξυπνο, ζουτ, περνάει ένα απ' έξω. Τι έγινε, ρε φίλε, μετανάστης 10 χρόνια στη Δανία. Έτσι, μυαλό μου, έτσι ναι. Παοξή, ναι, έξυπνο. Και πανηγύριζε ο έξυπνο αυτό από τη Δανία, ο μετανάστης ο παοξή. Έτριβε τα χέρια του. Λέει, τρέχουν αυτοί σαν τα κατσίκια μετά το 70, θα σπάσουν, λέει, τα πνευμόνια του. Και τώρα διαβάζει. Θα παίξουν, λέει, οι ίδιοι χάφου, λέει, του Ολυμπιακού και στο μάτς με την ΑΕΚ. Ούρε Χαϊβάνι Μάρτιν. Ούρε βλάκα. Έτσι έτριβε τα χέρια του αυτό, σου λέει, η μουσίτσα. Και τι μου έλεγε ότι. Πολύ καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακό. Χαίρομαι να παίζει καλά Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Χαίρομαι να παίζει. Οξύ έξυπνο. Άρρωστο. Πού ήταν, από ποια πόλη. Καλαμαριώτη. Εντάξει, εκεί. Μπορεί να Ανατολικά. Ανατολικά, ναι. Εκεί είναι. Ναι. Η σφιχτόκαλα θα κατέβει με 3-5-2 μάλλον πάει, λέει η ΑΕΚ. Χωρί μάνταλο μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα. Αμά και αυτή η μαμά του Μπρούτου να πούμε ο μάνταλο. Αμά και αυτή η μαμά του Μπρούτου να πούμε. Αμάν. Και Δευτέρα έχει να μάθει που δεν το βλέπουν ούτε φυλακισμένοι νομίζω. Αστέρα Λαμία. Ούτε στο Αλκατράς στις φυλακές. Δηλαδή αυτό ο Πάσαρης το έβλεπε, πιστεύει κάτω 10 υπόγειες. Ο Πάσαρης είχε ποιότητα. Ο Πάσαρης έβλεπε εκκλησιαστικά να τον κάνουν και Άγιο μετά 100 χρόνια. Τον. Μόλις πεθάνει ο Πάσαρης, ναι, θα τον ανακηρύξουν σε Άγιο γιατί μετά νιώσε για τις πράξεις. Θα το ξέρεις αυτό. Θα τον έκανε συνέντευξη τον Πάσαρη. Βέβαια. Αυτές είναι αιρετικές προσωπικότητες. Δηλαδή, θα είναι και δύο γορίλες γιατί πιο δυνατός από μένα. Είναι, λες. Τον βάλανε σε κάτι πόγιο και στη Ρουμανία. Τώρα τις ενέσεις που έχει φάει. Ναι, τον έχουν χαλαρώσει λίγο. Τον έχουν χαλαρώσει, πότε τον έχω. Για να επιβούω το ζάχαρο του αυτού. Τον έχουν κάνει 200 ενέσεις. Και αν βγάλει κανένα μαχαίρι, θα πω ρε φίλε, φίλο σου είμαι. Το βγάλει το μαχαίρι. Απίστευτα αυτά. Θα πω και εγώ πιστεύω στον Χριστό, μαζί θα πάμε. Του θα το πω, ναι, μη το ρίξει στον Θεό. Μη. Χριστιανό και θα μετανοήσει. Πώ γίνεται όλα το ρίξει στον Θεό μετά, εσύ Κωστή. Όλα τα καθάρματα στα 40 τώρα ρίξει στον Θεό 45. Μπορεί να βλέπουν το φω. Και όλε οι αμαρτωλέ γυναίκε που σηκώναν και τα πόδια ψηλά. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Όχι. Αφορικά το λέω. Κακέ στην ψυχή. Ναι. Το ρίχνουν στον Θεό για κάλυψη. Ναι. Μα ακούνε στα γυμναστήρια πάλι, Κωστή. Πάλι. Του τρελαίνει του γυμναστηριακού όλου. Κοίτα, είναι ευλογία να μπορεί να ξυπνάει το πρωί. Να τρώει λίγο ταχύνι με μέλ και να πηγαίνει στο γυμναστήριο. 8 η ώρα πάνε γυμναστήριο και τώρα φύγανε. Τώρα τελειώσανε από το γυμναστήριο. Κάνουν το βάτισμα τη αρκούδα. Απίστευτα πράγματα. Άτσι, υγιή άνθρωπο. Υγιέστατη. Λέει ο φίλο ο Γιάννη. Εδώ τώρα τοποθέτηση. Ναι, κάνει λάθο κουσί. Το τυράκι δεν πρέπει να πέσει πάει πάουκ. Ο σοβαρό πάουκ προχωράει. Οι επιστήμονε είναι 100 χρόνια μπροστά. Γι' αυτό και το πελίδι. Κοντογιουργάκι έλεγε κάτι. Ο Κοντογιουργάκι λένε τον Γιώργο τον Σαβίδι. Ναι. Του πα Γιάννα. Ναι. Κοίταξε, είναι. Και αυτό είναι, με το βελίδι. Αυτό που έλεγε ο Βαλαβάς, θα έλεγε. Ο Βαραγιάννη. Ναι, ο Βαραγιάννη. Τι λέω και την άλλη βλαχοπαοξού εδώ την. Τι μωρή, γιατί δεν βάλατε, λέω, καμιά ανακοίνωση και τα λοιπά. Ο Δούκας και τα λοιπά. Λέω, ο Δούκας είναι έξω. Μην φάμε το τυρί. Λέω, γιατί τι. Γιατί αφάμε το τυρί, λέει, και να ενοχοποιηθούμε δηλαδή και να δώσουμε στόχο. Σαν να αθωώνουμε εμείς το βελίδι. Δηλαδή τι. Για κανένα λόγο. Δεν είπα εγώ να αθώσετε το βελίδι. Όχι. Εγώ είπα να πείτε τη δική σα θέση. Να πάρουν θέση. Α, το βελίδι να βρει την άκρη με τον κούγια. Είναι σαν να βάζουν το κεφάλι μέσα στη φάκα όμως. Λέω, μήπως είναι σαν να το βάλουν. Από πού και ω πού δηλαδή αφήνει υπονοούμε ότι εγώ δωροδόκησα παίκτη. Αυτό είναι χοντρή κατηγορία. Και λέει ο κούγια σωστά. Ναι. Απορώ, λέει, στη συνέντευξη που έδωσε εδώ στα παιδιά. Μια ωραία συνέντευξη που έδωσε εδώ χθε στον Πετροτό. Κάνουν καλή συνέντευξη από γεμά, ξέρει με τον Παλαφόρο. Μόνο ρε, ειδήσει δίνουν, πλάκα κάνει. Δηλαδή έλειπε. Κάτι, μόνο ρε, δηλαδή, τα πάνε τρομερά. Πλάκα κάνει. Τα πάνε τρομερά. Και είπαμε, Αστέρα Λαμία δεν το βλέπει κανεί ποτέ ούτε στα έργα για κανένα απολύτω λόγο. Του λέει ο Κούγια, για ποιο λόγο είπα πάω κάνει την κότα. Για ποιο λόγο δεν αντιδράει. Απορώ. Απορώ. Σαν να λέει, θέλουμε και τη νομική βοήθεια, δηλαδή και έναν ακόμα σύμμαχο που είναι η ΠΑΟΚ στο δικαστήριο. Ο ΠΑΟΚ όμως κρατάει ουδέτερη στάση. Κάτι περιμένει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό που λέμε, κρατάει στάση αναμονή, όπω είπε πριν. Επειδή έχει γερά αντανακλαστικά και καλό γραφείο τύπου. Ναι. Έτσι. Και τον Γιώργο που ασχολείται όλη μέρα με αυτά. Μόνο με αυτά. Εφόσον δεν μιλάει ο ΠΑΟΚ, ο άλλο μπορεί να το λαμβάνει ω. Ξέρω εγώ, έξυπνη κίνηση γιατί σου λέει για ποιο λόγο εγώ να δώσω στόχο. Α, μπράβο, ναι. Και το άλλο μπορεί να πει είναι ύποπτος ο ΠΑΟΚ και δεν μιλάει. Μπορεί να το ερμηνεύσει δηλαδή ο καθένας όπως θέλει. Εγώ θα πάω με τον Βαραγιάννη και θα πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να δώσει στόχο,
γιατί κάνει μια έξυπνη επικοινωνιακή πολιτική στο θέμα του Βελίδη. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή, Γρηγοράδα. Είναι, ναι. Πρέπει να βγάλουμε ένα επικοινωνιολόγο τώρα. Εμείς τώρα είμαστε. Ναι, εμείς είμαστε. Μπράβο, εραστέχνες. Να βγάλουμε ένα κοινωνιολόγο, ναι. Επικοινωνιολόγο και να το ρωτήσουμε, ρε παιδί μου. Γιατί δεν παίρνει θέση. Τα πανεπιστήμια τώρα κάνουν κοινωνιολογία. Ναι. Κάνουν κοινωνιολογία. Να βγει αυτός ο καθηγητής Γκουρού Μπαγλάς, ποιος είναι, και να μας πει. Κάνει καλά ο ΠΑΟΚ που δεν βγάζει ανακοίνωση με τον Λευτέρη Δούκα και τον Γιώργο τον Κοντογιωργάκη που τον λένε αυτοί. Πρέπει να μιλήσει ή δεν πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Θα του κάνει καλό στο επικοινωνιακό κομμάτι ή κακό. Θα το ανοίξουμε γραμμές. Ναι, θα... Αν ανοίξουμε, να το ρωτήσουμε στο κοινό. Γιατί δίστανται οι απόψεις. Οι μεν λένε καλά κάνει γιατί. Για ποιο λόγο να μπει σε μια περίπτωση. Να αθώσει ένα Βελίδη που θα πάει να πει ότι θα τον ενοχοποιήσουν περισσότερο. Και απ' την άλλη, γιατί κάνει την κότα και δεν απαντάει σε κάτι το οποίο κατηγορείται εμέσως πλησαφώς. Να απαντήσει. Τρόπον, να απαντήσει. Μπορεί να το βάλει και στη μαρμίτα αυτό. Αυτό. Αν το βάλει στη μαρμίτα στο δικαστήριο, τι θα γίνει, πιστεύεις. Θα πάρουν θέση. Ναι, είναι καλό. Με το Βελίδη, τον Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο. Μην το βάλει κάλο από ο Γιώργος Μπούζος. Μπράβο, Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο. Λογοθετήσει. Μπράβο, Μάρκο. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Πα-πα-πα-έρα. Μη. Sport Day και τρίτο. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε τα ξένα πρωτοσέλιδα. Μια ψηλή. Μια ψηλή. Να πάρουμε ένα κλίμα. Μια ψηλή, έτσι, λίγο γρηγοράδα. Ψηλέ αρέσουν οι κοντέ. Οι χοντρέ ή οι αδύνατε. Οι ξανθιέ ή οι μελαχρινέ. Αυτά δεν τα είπαμε μεταξύ μα. Μ' αρέσουν οι μελαχρινέ πρώτα απ' όλα. Οι μελαχρινέ. Με λευκό δέρμα ή με σκούρο δέρμα. Καστανό δέρμα. Δηλαδή όχι πολύ μαύρο, αλλά ούτε. Δηλαδή Βενεζουέλα. Δεν σα αρέσουν αυτέ οι λευκέ λευκέ. Όχι κατάλευκη δεν μπορώ. Την κατάλευκη. Όχι, δεν την μπορεί. Αυτή είναι από Φιλανδία φάση, όχι, με τίποτα. Δεν θέλει. Και όχι πολύ αντρέα, αλλά όχι πολύ τσουποτή. Δηλαδή τόσο όσο. Τι τόσο όσο, εσύ είσαι στη μέση, ρε. Ναι, δεν θέλω πολύ αδύνατη να είναι. Γαλανά μάτια, πράσινα, μαύρα. Μαύρα, κατά μαύρα. Μαύρα. Κατράμι. Δεν θα μαλώλαμε για γυναίκα. Ποτέ, 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 ποτέ. Εσύ τι θες, πρασινομάτα. Γάλα και πράσινο μάτι. Και πράσινο. Εσύ ιδέε αυτέ, συγχρονικά. Και τι να θέλω, τη γύφτησα από τον Κυλκή. Από την Ποντοκόμη. Την Ποντοκόμη. Ποντοκόμη, ωραίε γυναίκε. Αλλά να σου πω κάτι, έχει άλλο τέτοιο από το Χέρσο, άμα είναι η άλλη. Χέρσο. Από το Χέρσο, ναι. Είναι, έχει βγάζει άλλη ποιότητα. Μια άλλη γρηγοράδα βγάζει για μένα από το Χέρσο. Οι άλλε είναι και λίγο τουρντουβάνια πάνω στο κεφάλι. Τουρντουβάνια. Ναι, ναι, στο Ισουηδέ. Ενώ οι άλλε ξύπνιε. Είναι τετραπέρατε, σε σατανάδε και τι. Πήρανε του άντρε εκεί, του πλέον του καθαρίζουν. Εντάξει, αυτέ οι ιδέε τι κάνουν, ρε Κώστα, δηλαδή, για το Θεό. Ενώ τώρα, άμα είναι η άλλη έτσι ψιλομελαχρινάκι, γρήγορη στα πόδια. Δηλαδή είναι... Εγώ μενάω σε σένα τι είναι, ξανθιά ή μελαχρινή. Μελαχρινή. Είναι μελαχρινή. Είναι μελαχρινή. Μια που σε ζόριζε με είπε. Ναι, αυτή ήταν λοιπόν. Καλή. Ναι. Τώρα σταμάτησε να με το ρίζει. Στα αυτή πήγε. Ενώ φαίνεσαι βολικό, είσαι αψή με τι γυναίκε. Είσαι λίγο αυστηρό. Δεν μπορώ να με πουλάνε τρέλα, εκνευρίζομαι. Και δεν μπορεί να σε πιέζουν. Δεν μπορώ. Κάποια φάση. Την πίεση δεν την μπορώ. Δεν έχω την πίεση. Αν με πιέζουν, εκρήγνουμε. Η κακή ενέργεια την πετά, τη διώκω. Την εξοβελίζω. Δεν θα κλείσει η αρτηρία σου ποτέ. Ποτέ. Τίποτα. Ο Γκίδιο δεν θα βγει ποτέ. Μην φοβάσαι. Άμα τρέχω κιόλα, άμα γυμνάζω. Άμα ρίξει και τα ζάχαρα και τα αυτά και τα. Έχουμε κάνει δουλειά, να ξέρει. Έχουμε κάνει δουλειά από πέρσι το Μετρόπολη με έχει σώσει. Τότε που ήρθα εδώ, άλλο άνθρωπο. Βέβαια, αυτό το περπάτημα που έχει ρίξει. Έσπασε, ξέσπασε ο Σπανό, λέει. Ξέσπασε ο Σπανό, ορίστε. Ατρόμητο. Όπω επίση ο Ολυμπιακό να αλλάξει τη μοίρα του. Να δώσουμε την καλησπέρα μα και στον Αντώνη, που μα ακούει. Από τη Βενεζουέλα, Βενεζουελάνο μισό. Ευρώγιο είναι ο εισαγγελέα Αριανό. Α, σήμερα έχει και τι ώρα έχει. Θα με πάρει ο Γρόγιο. Είμαι μάρτυρα σε ένα δικαστήριο. Το οποίο μπλέκεται ο κόκκινο. Όπα. Είμαι μάρτυρα. Όπα. Αγόρι μου είναι εισαγγελέα. Τον είπα τον Αντώνη, τον Παύλο. Hey, λέω, Παύλε, λέω, μπορώ να τον αθώσω. Λέει, αγόρι, με ποιο τρόπο. Λέω, κοίταξε, δεις, μπορώ να τον βγάλω ότι είναι βλάξ, τον πρόεδρο. Από ότι είναι βλάξ, αθώστε τον. Σκέφτεται ο Ανδρώνης ο άνθρωπος. Λέει, άκουσε, μου λέει. Σκέφτεται 3-4 λεπτά. Λέω, τον αθώω, εγώ με είπα δικηγόρο. Για πλάκα, μπαμπαμ. Και αυτός, αν μπορεί να το κάνει για μένα, θα το κάνει. Έχει να πάω σε μια εκδήλωση μου λέει και μου πούνε ότι έχει ένα υπάλληλο και τον αθώωσαν λόγω βλακίας. Εγώ θα είναι τυπητικό, λέει για μένα. Και τα σιγά τα θέλει μονά του, λέω δικά. Και την πίτα ολόκληρη. Και την πίτα ολόκληρη. Και το σκύλο να τις γάτες χορτάτε. Τι φτάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι θέλει, κάτσε ρε φίλε. Αν μείνετε έξω το σπίτι. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Σιγά, η χουάρη. Ναι, το αυτό. Η σόμπα έκλεισε. Άντε, βάλ το πάλι, δεν τ' άκουσε. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Σιγά, η χουάρη. Ναι, το αυτό. Η σόμπα έκλεισε. Άντε, τελικά με υπερασπιστική γραμμή έβγαλε. 80 δικαστήρια έχω πάει κατηγορούμενο. Ναι, 80. Τα μετρούσα προχθές ένα-ένα. Τα θελκτήρια, τα θεσπίσματα, πώς θέλανε αυτά. Σε πόσα κέρδισε. Κριτήριο θέσπισμα. Κέρδισε σε όλα. Τα 77 μου τα κέρδισε. Ο Γρόλιος. Ο Άγγελος ή ο Χριστός. Και οι δυο μαζί. Δεν χάνεις με Γρόλιος, να ξέρεις. Δεν χάνω. Με Γρόλιος Μπράδερς. Στο ένα από τα 77 πήρα και τον Κούγια τηλέφωνο. Συμβουλή. Συμβουλή, με έβριζε βέβαια ο Κούγιας. Για σκότωσες άνθρωπο, όχι. Πουλάς ναρκωτικά, όχι του λέω. Τι με παίρνεις τηλέφωνο. Το δημόσιο χρήμα το έβαγες, όχι.
το κογκλιφίες κάνεις. Όχι. Και με παίρνει τηλέφωνο, ρε ηλίθιε. Με τσαπάς τηλέφωνο. Για τέτοιες υποθέσεις σε μένα, λέει. Για να σηκώσει το τηλέφωνο, πώς θα θέλει ο Κουλιές. Για να σηκώσει το τηλέφωνο. Ω, δεν είναι, είναι προσιτό, σταμάτα, τα σηκώνει όλα. Όντως. Ναι. Το επαναλαμβάνω. Είμαι από πλουτόνιο. Είμαι από πλουτόνιο, ναι, ο Κούγιας. Ο Κούγιας πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει η μέρα 47 ώρες. Δεν θα το φτάνει. Δεν θα το φτάναν. Είναι τόσο δημιουργικός άνθρωπος και τόσο πάρα πολύ εργασιομανής, πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι γίνεται υπερβολικός με το ποδόσφαιρο καμιά φορά. Δεν ξέρω, ίσως να τα αγαπάει από πολύ, αλλά εμένα δεν. Από ένα κρύο και ανάλατο προτιμάω τον Κούγια. Εντάξει, και αυτός δηλαδή ο Τάδε, ο Δίνα. Γουστάρο Κούγια. Γουστάρο Κούγια. Πιο πολύ Κούγια ή Γράλια. Άντε ρε χρόνια, ποια υπόθεση είμαστε, ο εισαγγελέας το πινάκι, τι είσαι. Γυναίκα είναι άμα ρε γυναίκα πάρ' μ' αναβολή. Το περιμέναμε και είναι γυναίκα να πάρω αναβολή. Αγόρι μου τα φύγουμε. Α, εισαγγελέας είναι αργιαλός να πάρω. Άμα είναι και γυναίκα και παόξου. Δεν πάω. Ξέρεις πόσες φορές περιμέναμε με το γρόλιο άρθρο 99 και να καθόμαστε απ' έξω. Αγόρι μου υπόθεση είναι δύσκολη. Κοίταξε τώρα, ο εισαγγελέας είναι αυστηρός. Αν παρακάμψει αυτό το άρθρο. Αμάν, πονάει το κεφάλι μου αυτά τα νομικά. Ξέρεις, ο Χρήστος κάνει το και γελάει και γιατί. Πονάει καλά, το κεφάλι μου. Δεν μπορείς. Πονάει το κεφάλι. Μέχρι και όταν γινόταν όλα αυτά, είχαμε γίνει μέχρι και δικηγόροι. Φοράει και γίνει καμπαρντίνα ο Γρόης και ψηλό σαν το Βαντεσάρ να πούμε. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει τέρμα ο Άγγελος. Άνετα. Άνετα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ήρθε η ώρα. Κάτσε ακόμα δεν πήγα. Πρέπει να φύγουμε. Έχουμε να πούμε χίλια δύο πράγματα. Έχουμε, θα τα πούμε μόλις γυρίσουμε. Θέλω να κάνω συνέντευξη στον Καραμαλή, αφήστε με να μπω. Τον Κώστα. Τον Κώστα. Αφήστε τον Ραπτόπουλο να μπει συνέντευξη του Καραμαλή, μήνυμα. Θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν είπαμε το μετρό. Το πρόγραμμά σου από το πρωί, το εβδομαδιαίο. Ποιο είναι. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου. Και οι δραστηριότητέ σου. Και το διαιτολόγιο σου. Και το διαιτολόγιο. Δεν με πειράζει το διαιτολόγιο. Και τι τρώει, εγώ θέλω να ξέρω. Μα και βοηθήσει με. Να ξέρουμε. Να χάσει κιλά. Έχασε. Εγώ θα τα κλείσω πάει. Ναι, είμαστε νατασικοί. Εγώ είμαι νατασικό. Καρδιά. Διάλειμμα. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να μπορέσετε να τσεκάρετε και στα μηνύματά σας μέσω ίντερνετ. Αν χρειάζεται data για το τριήμερο για να στριμάρει συνέχεια μουσική στο ταξίδι σου, το Wind One σου δίνει δυνατότητα να ενεργοποιείς ένα πακέτο με απεριόριστα data για 7 ημέρες. Ή ακόμη και για μία μόνο ημέρα. Το ενεργοποιείς και απολαμβάνεις data που δεν τελειώνουν ποτέ. Για ενεργοποίηση, μπες στο My Wind Application. Μετρόπολης 95 και 5 και σήμερα θα σας πω ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση για χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκτος συνέπειας 10%. Έτσι απλά, volton.gr ή 11300. Άλλα θέματα, ρε, έχεις να πεις τίποτα. Έχεις τίποτα άλλο να μας πεις. Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 10. Ιωάννης Τσιράπης στη ρύθμιση του ήχου. Κωστή, σε φορτσάρουν μέχρι και στα διαλύματα. Δεν σε αφήνω να πάρεις ανάσα, ε. Ήθελα να παντρευτεί εκεί. Τύπος, με μια τύπησα του λέω. Παντρεύονται ακόμα, ε. Την είδα εγώ. Λέω, δεν θα μπορείς να ξενοπηδείξεις. Μα τι να λέω. Το μάτι της λέω τρέχει με 240 χιλιόμετρα την ώρα. Τι, το βλέμμα του αετού. Λέει, δεν θέλω. Τώρα λέω, δεν θες, βλάκα. Σε καμιά 20 χρόνια. Άμα είστε μαζί σε καμιά 20 χρόνια, τι θα γίνει. Έχει η βιοτεχνία καλυμμάτων αυτοκινήτων. Ναι, ωραία. Να το ακούσουμε λίγο. Και πότε λες, με το καλό γάμο. Δεν με πήρε ο Γρόγιο τηλέφωνο. Πώς αναβλήθηκε. Μας πήγαμε στο πινάκιο, είμαστε αργά, πώς είμαστε. Θα ζητήσω αναβολή ακόμα. Μεγάρι με τα φύγουμε από τη δίκη, δεν θα παρίστηκαμε, δεν παρίστε με. Εντάξει. Ό,τι και να, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Έλα μόνο και αυτή τώρα. Χάρισαν 100 εκατομμύρια ευρώ στον Κοντομινά. Σε εμά τώρα θα πέσουμε. Βρήκε τρόπο να τον αθώσει το γρήγορο τουλάχιστον. Βέβαια. Γρήγορο μου, Κοζέιν μου. Αγάπη μου. Σαν να το δικαστήριό μου. Πάω στο δικαστήριο και θα χάσω, ρε τρελώσει. Τρελαθήκα εντελώ. Μάστηρα ή κατηγορούμε. Για το σκαλοπάτι. Είναι παράνομο. Αυτό το σκαλοπάτι είναι παράνομο. Να ανοίξουμε λες λίγο γραμμές, άμα θέλει κόσμο να επικοινωνήσει. Δεν μιλήσω με κόσμο, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω, δεν είσαι σε φάση δηλαδή. Δεν θέλω να μιλήσω με κόσμο, θέλω να μιλήσω. Ο κόσμος κέρδισε. Μου έχουν πει πολύ. Ναι, ναι. Την ώρα των ακροατών πέφτει λέει ακροαματικό. Έλα. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει εμάς. Ειδήσεις, απόψεις. Τα λοιπά. Βέβαια θέλουν κάποιοι να βγουν. Τώρα τρεις μέρες εσύ που θα λείπεις. Πού θα λείπεις. Εσύ. Πρωτάθλημα έχει. Πού τι πρωτάθλημα. Κυριακή. Θα έχει τα μαρμίτα Κυριακή. Ενώ θα βλέπετε μάτσα και θα σχολιάζετε. Βέβαια Κυριακή βράδυ έχει η μαρμίτα τηλεόραση. Πώς θα έρθω να δω την άξιση. Δευτέρα 28 έχει λαϊκό δικαστήριο. Πώς θα δω την άξιση σένα. Τι? Άκου Ολυμπιακός να έρθω. Ολυμπιακός να έρθω να δω σε ένα λες. Θα το κάνουμε σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Δεν χάνετε με Χατζινάκο μαζί, είστε άλλα πρατσέτα. Ναι, α πούμε. Ο Μάριος. Ναι, και ο Μάριος. Όχι απλά μεταγραφή, αεροδρομίου. Μάριος, τρομερή κατάσταση. Έφυγε από ένα ραδιόφωνο και πήγε σε ένα καλύτερο. Ναι. Ο Μάριος
καλή μετακίνηση και η μετακίνηση στη Μαρμίτα τον αναζωογόνησε. Και τον βλέπουνε full, βλέπω τα βιντεάκια, τον κόβουνε, τον εμπάζουνε Facebook, τον στηρίζουνε 100%. Κοίταξε τώρα, εμάς τους περίεργους, ναι. Άμα μας βλέπουνε οι υποψήφοι διαφημιζόμενοι στο ίντερνετ ότι έχουμε χτυπήματα, μας δίνουν διαφήμιση. Ναι, έρχεται. Σου λέει αυτοί, μυρίζουνε ψωμάκι. Σου λέει το ένα χέρι νύβι, τ' άλλο να ούμε. Και τα δυο! Και τα δυο το πρόσωπο, και αν χοντρό το πρόσωπο, θέλει διπλό σαπούνι. Χοντρό πρόσωπο, ποιο πρώτο έρθει εσύ, χοντρό πρόσωπο. Χοντροπρόσωπο. Ναι. Θεολόγης Παπαδόπουλος. Χοντροπρόσωπο. Ζαβουνοκέφαλο. Κυριάκος Παπαδόπουλος. Εκείνο είναι η επιτομή τη ζαβουνοκέφαλο. Κεφαλάρα. Τώρα παρακαλάει να έρθει στον πάο. Μην τον πάρετε. Όχι. Σαβίδι, σε πιάσανε πολλέ φορέ τον Απολό. Ναι, ναι. Μην το ξαναπιάσουν πάλι. Γιατί... Κυριάκο θα έρθει και θα γίνει αρχηγό. Καπιτάνο θα γίνει. Καπιτάνο το παίξει παοξή. Το πει στρίψε αγόρι μου. Θα πει. Με τεμπέλη. Τρία φλάσσελο για να στρίψει. Με τεμπέλη στρίβει. Δεν μπορεί να τον Παπαδόπουλο. Στρίβει. Ποια ομάδα τον θέλει τώρα. Στην Ελλάδα. Ναι, στην έπαιζε για πλάκα στην Ελλάδα. Ποια πλάκα. Το θέλει Ολυμπιακό. Όχι. Το θέλει ΑΕΚ. Όχι. Ο ΑΕΚ στην ΑΕΚ έπαιζε. Ποια ΑΕΚ να παίξει. Ποιο θα βγει. Ο Τσικρίσκι. Ποιο θα βγει. Τσικρίσκι. Άσε ρε τώρα. Θα βγει ο Τσικρίσκι. Θα βγει ο Τσικρίσκι. Δεν μπορεί για άλλη να πω. Φτάνει. Βράσε με καημένα. Δεν έπαιζε. Κυριάκο. Το... Κοίτα. Αν πιέζει. Στον Άρη έπαιζε. Όχι. Δεν έπαιζε στον Άρη. Ποιο θα βγει. Δηλαδή αν βγει ο Δελιζή έξω, τι καλύτερο θα έχει ο. Δεν παίζει με Δελιζή. Παίζει με Βέλετ και Ρόουζ. Και τι καλύτερο θα το Βέλετ και το Ρόουζ. Εσύ τι λε. Εσύ τι λες. Ξέρω εγώ. Σοπαρε, τι λες, τώρα τρελός, ρε. Α, το Ρόζ. Ολυμπιακό είναι καλύτερος από το Σεμέδο, ας πούμε, ή τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Το Μεριά. Άσε ρε τώρα. Στην ΑΕΚ τι είναι. Στην ΑΕΚ μπορεί να παραπέξει. Στην ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, εύκολο να Παναθηναϊκό. Στο Παναθηναϊκό το βάλουν κέντρο μαζί με τον Μπούγκουρα και τον Οικονόμου. Πούγκουρα. Αντί να τρώνε 30 γκολ το χρόνο, τρώνε 28. Στρίβει. Ο Πούγκουρα δεν στρίβει πιο δύσκολα τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Κοίταξε, ο Κυριάκο Παπαδόπουλο είναι στα 27 του παλέμαχο. Τελείωσε. Τα κατάφερε. Δεν στρίβει, τραυματία. Λογικό είναι ένα τέτοιο δυνατό κορμί. Να, όταν λένε και τις εντάσεις και τα λοιπά, να παθαίνει ζημίες και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θα το φορτωθεί ο ΠΑΟΚ τώρα, δηλαδή επειδή την είδε ΠΑΟΞής και επειδή ο μάνατζερ του δεν έχει άλλη ομάδα. Το παίρνει άλλη ομάδα στη Γερμανία. Στη Γερμανία χλωμό. Β' εθνική, τον παίρνει. Νομίζω χλωμό. Όχι, στην Ιταλία ομάδα δέκατη τον παίρνει. Δεν τον παίρνει, να στο λέω. Σεριά ή σεριά. Σεριά, ρε. Σεριά, τι θα παίξει την Περούτζια. Τι παίξει, γιατί έχει. Το έπο Περούτζια. Με το κόμμα να παίξει. Με το κόμμα να πούμε να παίξει. Με το κόμμα. Όχι, με τίποτα. Ποιο πάει, δηλαδή. Στη... Στο Αμάλφι, εκεί στο Ποζιτάνο, πα καμιά Νάπολη, γύρω γύρω από την Νάπολη, κανένα. Σταντάρλι, έχει τον παίρνει. Εύκολα, με κλειστά μάτια. Συντρίχε. Με τίποτα. Άσε, καμιά Νορβηγία δεν πάει που είναι ψηλά κορμιά τέτοια. Άκου να δεις εσύ. Είναι τώρα σαν να πάει με νεγάκι 60 ετών γριά, 50 είναι. Ναι. Ναι. Να παίρνει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο το χρόνο, ναι. Λέει, από τον Κυριακού που την καλή. Ναι, στήριζε. Στήριζε. Και μετά να πάει 60 χρόνια και θα θέλει 1 εκατομμύριο. Έλα με 100 χιλιάρικα. Να ψήνει και καφέδε στην καλύτερη που είναι 30 και είναι νέα, να πούμε και αυτό κτλ. Θα κάνω μια ερώτηση. Πώ θα γίνει τώρα. Γέρασε ο Παπαδόπουλο 27 χρόνια, τραυματίστηκε. Ξανατραυματίστηκε. Φούσκωσε τον Μάγουλο. Έγινε τον πάρει ο Μαδρόνη εδώ στο μακεδονικό στο Ράι Βασίλη να κάνει τον Ράι Βασίλη. Έλα καημένε τώρα με τα δώρα, με σάκο. Επειδή είναι χαϊβάνια παοξίδε και πουλάνε. Του πουλάνε παοξιδηλίκη ο Πάσα ένα τώρα. Εντάξει, κι άλλοι πουλήσαν παοξιδηλίκη. Άσε τώρα την παοξιδηλίκη. Δυο και αργανιλίδικη. Όποιο πουλάει παοξιδηλίκη αργανιλίδικη. Δεν είναι παίκτης ή προπονητής που να πιστεύει στον εαυτό του. Άμα αρχίσεις. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο λαός. Ο μαχητής. Τούμπα, πειρατούμπο και το ηφαίστειο. Άστο. Βρωμάει σαν πύλα τώρα. Μακεδονία μου. Α, κάνω εγώ τώρα το μάνατζερ. Όχι, με τίποτα. Α, κάνω εγώ το μάνατζερ χωρίς προμήθεια. Σε παρακαλώ. Α, λες, γίνονται και αυτά. Πλάκα κάνεις τώρα. Γίνονται και αυτά στα ελληνικά ραδιόφωνα. Όχι, περιμένω πώς και πώς. Εγώ έχω ένα δικό μου. Ο Σταφυλίδης που είπε ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει τον έχω προτεραιότητα. Ναι. Και ποιος θα παίξει εκεί, ο Γιαννούλης. Αν πουλήσει το Γιαννούλη. Αν πουλήσει το Γιαννούλη. Αν πουλήσει το Γιαννούλη. Ναι, θα έρθει ο Σταφυλίδης. Και θα σου πω εγώ το άλλο. Αν πουλήσει το Γιαννούλη. Αν δεν πουλήσει το Γιαννούλη, ο Σταφυλίδης, ω τι θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Στην Εθνική τι παίζει. Καλά πες. Κοίτα, ο Σταφυλίδης είναι αλυτάκος. Με την καλή μαγκάκος είναι, είναι, έχει ωραία μαγκιά. Είναι μαγκάκος. Ναι. Δεν τον φοβάμαι. Είναι καλός παίκτης. Κολοπετσωμένος είναι η πράγματι λέξη τώρα, να το πω απλά. Μια γυναίκα τη βλέπεις, δεν είναι ψηλή. Όχι. Δεν είναι πολύ όμορφο. Όχι. Δεν είναι πολύ μορφό. Όχι. Τα, είναι τι είναι, κολοπετσωμένη. Έχει τους καλύτερους γκόμενους. Αυτή εδώ. Μπράβο. Έχει τον ωραιότερο γκόμενο. Ναι. Ψηλό 1,90. Κρεμανταλά, βλάκα, πλούσιο. Τη βλέπει στα μάτια. Κασέρι. Κασέρι. Είναι κολοπετσωμένη. Ναι. Αυτές δεν τις φοβάσαι. Δεν μένουν αυτές. Τις πολύ ωραίες τις καταχαϊβάνια. Μπράβο. Μόλις 40 ρίσουν. Είναι η μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι, μόλις γίνουν 45 χρόνια. Τελειώσανε. Σαν το βόδι. Τελείωσε. Τους πατάνε και ένα διαζύγιο μετά. Και ναι. Παίρνουν την κολοπετσωμένη και ζάχαρη ψηλή. Σπέρνει και το παιδί, τη βγάζουν και τρελές. Σπέρνει και το παιδί. Όπα. Από την πολύ ωραία τη γυναίκα. Ότρα. Είναι χάσο βιόλα. Είναι.
το 90%. Εκεί αποδεικνύεται. Εκεί αποδείδεται. Ο Σταφυλίδης είναι η κολοπετσωμένη, η αυτή. Που ξέρει τι θέλει ακριβώς. Ναι, πιάνει τη ζωή με δύο χέρια. Οπα. Προσόντα δεν η ζωή. Έχει. Ναι, ναι. Ψηλός δεν είναι. Ταχύτητα φούρ δεν έχει. Αλλά εδώ νιονιό. Νιονιό. Από τους πόντιους με μυαλό. Ο Σταφυλίδης. Ναι. Από τους πόντιους με μυαλό. Ναι. Και αυτό είναι σπάνιο, θεωρείς. Σπάνιο. Σπανιότατο. Ο Πόντιος θα είναι ή 15% πανέξυπνος ή 85% βλάξη. Δεν υπάρχει μεσαία. Μέση λύση. Μεσαία αυτή δεν μεσαία υπάρχει. Τάξη δεν έχει εκεί. Ή θα είσαι αετός. Ναι. Με 7 φτερούγες. Οργόφτερος. Ναι. Οργόφτερος. Ή θα είσαι βλάξη σαν το Φωτιάδη στο. Σαν το Φωτιάδη. Έδωσε ραντεβού να πούμε. Πού? Να πάνε Πανσεραϊκός Καλαμαριά, να πάει με την Καλαμαριά με 3 διαφορετικά αυτοκίνητα. Και έχασε και τους 3 στο ραντεβού. Πήγε με το stop. Και πήγε με το κτέλ. Και πού πήγε. Στη Δράμα πήρε λάθος κτέλ. Πήγε στη Δράμα αντί για τις Σέρες. Ψηφίζει. Ψηφίζει. Κανονικά. Έχει δικαιώματα. Αλλά ψηφίζει κανονικά. Δεν παίρνω γράμμες, μην πάρει κανένας. Δεν γουστάρω. Προτιμάς. Θέματα τι έχει, άστα τις γράμμες. Γκουαρδιόλα, Πεπ Γκουαρδιόλα, ρολογάρα. Το κάνε πρώτο θέμα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ λέει το ρολόι του. Άστα με δεν πειράζει. Του πείραξε. Έκλεψε κανένα λεφτά. Πήραξε κανένα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το ρολόι. Έκλεψε κανένα. Είναι κλεμμένο το ρολόι. Ναι. Ζήτησε τίποτα δανεικά. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Ένας εκ των τριών, ας πούμε. Μετά από ποιους. Θα βάλεις μέσα και τον Γκλοπ και τον Κόντε. Τρεις, τριάντα αυτοί. Ούτε έρχεται ο Νάγκελσμαν τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι. Έρχεται ο Νάγκελσμαν τα επόμενα 5 χρόνια. Έλληνα κάνει καλό, βλέπεις. Έλληνα. Ναι. Κοίταξε, Έλληνα. Όχι τώρα σε αυτό το level, αλλά. Θέλω να δω του Παζιάννενα τον προπονητή. Του Παζιάννενα. Το Σίμω θέλω να δω. Του Όφη. Του Όφη θέλω να δείχνει δω. Δείχνει κάτι αυτός. Όχι δείχνει κάτι, δείχνει πολλά. Δείχνει κάτι. Να του κάνουμε λίγο μάθημα, λίγο στην άμυνα. Λίγο. Είναι άλλες νοοτροπίες, είναι πολύ επιθετικογενής, δηλαδή αυτό ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει. Αλλά είναι όφη δουλεμένη ομάδα, δεν είναι ομάδα που του βγαίνει. Λίγο την άμυνα, λίγο. Ένα κομμάτι, ένα κλικ. Πολύ καλός προπονητής. Φάνηκε από το παιχνίδι με τον Άρη. Δηλαδή που έκανε πολλές ζημιές όφη και ο Άρης ήταν καλός στο παιχνίδι με τον Όφη. Χωρίς υλικό. Ναι. Όφη, εκεί τη μέρα. Με τα ψέματα που λέει. Έκανε τόσο καλά τις αλλαγές. Με κατασυνθήκη στόπερ. Με κατασυνθήκη στόπερ. Με τρίτο στόπερ που δεν είναι στόπερ όταν δεν έβαλε δεύτερο επιθετικό. Ναι. Που ξύπνησε ο Παντελής μετά το Ούζο με τον κόκκινο στο 88 να βάλει δεύτερο φορ. Άστο. Σε παρακαλώ δηλαδή. Άστο τώρα. Εγώ θέλω τον προπονητή να γυμνάζεται κάθε μέρα, να πίνει νερό. Να τρώει, ξέρω εγώ, το φιλέτο του, να αθλείται, άντε κάνω κόκκινο κρασί, τα κιλά του κανονικά. Δεν θέλω αυτό το. Κούραση. Ναι, δεν αυτό μπορώ να το βαρύ, βλέπω. Ναι. Αυτό το πράγμα το βαρύ δεν μπορώ να το βλέπω. Και ο Παντελής αρχίζει να βαραίνει. Πρέπει να χάσει κιλά, τον είδα φάρδινε η μέση του. Φάρδινε. Έγινε φαρδομέση ο Παντελής. Τσιγάρο πολύ, του το είπα. Το τσιγάρο σε κάνει το μυαλό και χάνει, ας πούμε. Δηλαδή, ο άκαπνος. Ναι, σκέφτε το μυαλό του καθαρό. Όταν καπνίζει, όταν πει. Και τρως, τα λύπη, πάνε στο μυαλό, κλείνουν, δεν κλείνουν μόνο οι αρτηρίες στο σώμα και στα πόδια, ναι. Κλείνει και στο μυαλό. Χοντρούς προπονητές καλούς δεν είχε. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου δεν ήταν λίγο μπαμπάτσικος. Ήταν, ο Κεφάλας ήταν. Κεφάλας. Και κοίταξε. Κυριακό Παπαδούλης. Αυτό εδώ με τον Κεφάλα, ναι. Καμιά φορά δημιουργεί αντίθεση αυτός. Ο Χατζάρας, ναι. Είναι Κεφάλας. Είναι. Δεν χοντρός. Όχι, δεν είναι χοντρός. Αλλά λόγω του ότι είσαι σαν το Σπύρο Καλογύρου χωρίς μαλλιά, νομίζεις ότι είναι χοντρός, αλλά δεν είναι, γεροδεμένος. Το Χατζάρα τον είχαν πάει στον Ηρακλή και έφυγε σε 2 ώρες από την Ευρωπαϊκή. Δεν τον θέλανε οι οπαδοί. Δεν τον θέλανε. Κουμάντο εκεί κάνουν και γενικά στις ομάδες κάνουν οι οπαδοί. Δεν κάνουν οι πρόεδροι. Κάνουνε. Βέβαια, λαϊκό αίρισμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, για να είμαστε λίγο στον αίρισμα, κάνουν κουμάντο οι οπαδοί. Κάνανε. Ναι. Χθες γιατί σε όρμησε ο Σουπεράς τον άκου. Παλιός όμως πρέπει να ήταν αυτό. Ο Σουπεράς ήταν παλιός και λέει τι έχεις με το Σούπερ 3. Λέω ρώτα τους παλιούς Σουπεράδες. Ρώτα και τους καινούργιους να σου πούνε. Θα σου πούνε κανένα πρόβλημα. Στον ΠΑΟΚ. Μην μπερδεύεσαι. Και το ΠΑΟΚ είναι χάβρα των Ιουδαίων. Έχει πολυφωνία. Φέρουνε κομμουνιστές στη θύρα 4, δεξιοί, πατριώτες, μη πατριώτες, μαύροι, άσπροι, Κούρδοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να λέγεται 41-126. Πρέπει... Ο πύργος της Βαβέλου. Έτσι. Ο πύργος της Βαβέλου. Χίλιες γλώσσες. Χίλιες γνώμες. Χίλιες εθνικότητες. Και ποιος αποφασίζει τελικά. Κανείς. Ο Άγιος Ιβάν. Αυτό του σώζει. Αυτό του σώζει το ΠΑΟΚ. Ναι, ότι υπάρχει πολυφωνία. Και δεν υπάρχει κάποιο κομμάτι. Που να κάνει εξουσία μεγαλύτερη. Να καπελώνει το υπόλοιπο. Να το υπόλοιπο. Αυτό τους έσωσε στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό έσωσε τον ΠΑΟΚ. Ότι υπάρχουν πολλοί, ναι. Πάρα πολλοί. Και δεν μπόρεσαν να σαουρδοποιηθούν. Δεν σαουρδοποιήθηκαν. Αυτό έσωσε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στον Ηρακλή, ωστόσο, πάλι φάνηκε κάποια στοιχεία, αλλά και εκεί προσπαθούν να τον ανατρέψουν. Πάει ο Ηρακλής. Τι πάει. Ο Ηρακλής ζει την κηδεία του. Εντάξει, δεν είναι. Πάει ο Ηρακλής. Σάββατο παίζει στον Ερμή, τη Μηχανιώνα. Ερμή Μηχανιώνα. Τα πάμε. Εκεί μπαίνει, μπορεί να παίξει με το τοξότη Άνω Τούμπας. Άσε με μωρέ τώρα. Άμα δεν πάρει ο Ηρακλής Αφημί να πάει Α' Εθνική ή Β', δεν πρόκειται να ανέβει έτσι τις κατηγορίες, θα χάσει όλο τον κόσμο. Όχι, αφού πάνε για χρόνο, θα πρέπει να αγοράσουν Αφημί. Τέλος. Χάνουν κόσμο, χάνουν εξουσία, χάνουν δύναμη.
Τελειωμένα πράγματα. Επίσης, για να. Το μπάσκετ τους κρατάει πολύ καλά. Έχει παίζει με τον Πανιόνιο τώρα, για sold out πάει. Είναι ένα, πώς το λένε, οξυγόνο αερολίν στη μύτη του Ηρακλειδέα. Αερολίν. Ναι. Είναι ένα αερολίν στη μύτη του Ηρακλειδέα. Στο άστο δεν το παίρνουν το αερολίν. Ναι. Αυτό πολύ κακή γεύση αφήνει στο δεν ρυμό, ξέρω τι κάνει, πάντως εγώ τον Μάιο προς τον Ιούνιο που αρχίζουν τα αυτά. Με τις αλλεργίες, εσύ βγάζεις κάτι τρέλες. Κάνα δύο-τρεις ανάσεις παίρνω. Χειρότερη περίοδος από εκεί δεν υπάρχει, να ξέρεις. Υπάρχει ο Αύγουστος, τον Τεμπελγαλάδο. Όχι, ο Μάιος δεν υπάρχει χειρότερος. Έξαρση, αλλεργίες, γύρες, μύρες, φρίκι. Η ωραιότερη εποχή είναι αυτή εδώ που ζούμε τώρα. Ό,τι καλύτερο. Φθινοπορά να προσέχει. Που δεν πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει την ποσό πάει. Το έχω κλειστό το. Ο Θεός βοήθησε. Βοήθησε και κρατάει λίγο το καλοκαιράκι, γιατί αλλιώς ξέρεις πώς θα πηγαίναμε. Χατζηγιοβάνης, δεν ανανέωνε τόσο καιρό. Πάρ' την ανανέωση του. Έλανε χαρτάκια Δόνη. Όπα. Έλανε χαρτάκια Δόνη, έδινε το χαρτάκι ο άλλος ο Βρικόλακας να πούμε ο Ταμπίζας. Είναι τέτοιος. Είναι τι είναι. Στο θέμα του Χατζηγιοβάνη πώς δεν είναι. Του Μπουζούκι. Τι Μπουζούκι. Του Μπουζούκι το βάζει σε λάθος θέση. Το καταστρέφει. Το βάζει έξω αριστερά, κλείνει προς τα μέσα. Για 10 δηλαδή. Δεκάρι. Είναι δεκάρι. Δεν είναι δεκάρι. Αυτό που δεν είναι ο Πέλκας. Ο Μπουζούκι θέλει γυμναστήριο, βάρει στα πόδια. Ζαρζά, βατσίδι, βάρει. Να γίνει λίγο όγκο, λίγο καμιά πρωτεΐνη, καμιά κάνα φαΐδι περίεργο να φουσκώσει λίγο. Μια πορτοκαλάδα. Ναι, ταχύτητες. Να γίνει λίγο πιο αθλητής. Δηλαδή να κάνει το πρόγραμμα του Γιαννούλη. Αθλητής. Ναι. Και ο Γιαννούλης το ίδιο, να δυναμώσει προς τα πάνω. Καλός, πολύ καλός. Να δυναμώσει κι άλλο. Και ο Μπουζούκης, όσο το βάζει στη φτερούγα, φτερούγα θα είναι. Χαραμίζεται. Δεκάρι. Δύο εξτρέμ, δύο χαβ, 4-2-3-1. Ωραία. Υπάρχει 3, δεκάρι 5, πλέον όμως το σύγχρονο. 3-5-2. Βάλτο σε ελεύθερο ρόλο, άντε να πήγαινε λίγο. Στο 3-5-2 θα μπορούσε. 3-5-2 βάλτο δεκάρι να πήγαινε και που λίγο πλάγια, εντάξει, αλλά η θέση του θα δεκάρι. Άλλο να φύγει και να πάρει χώρο σε άλλο κομμάτι του γηπέδου, να μπει ο άλλο μέσα, τακτικές που κάνουν οι προπονητές. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο είναι το. Αλλά η ανανέωση ήρθε τώρα. Δηλαδή παρά το ξεφωνητό που βγήκε και τώρα. Ναι, εδώ υπάρχει χαρτάκι. Δεν ζήτησε ποτέ 200 χιλιάρικα, είπε. Ποιο? Ο Χατζηγιοβάνη. Ναι, δεν ζήτησε. Πώ θα ζήτησε δηλαδή. 150 να ζήτησε. Και ο Νταμπίζ αυτή. Και ο Νταμπίζ τι έβαλε φρενό. Αφού ήθελε να φύγει, να πάει σε λεμάδα. Στο εξωτερικό πώ ήθελε ο τέτοιο μπουχαλάκι να μην πάει στο. Ποιο ήταν και το Κουρμπέλη. Δεν θέλω να πάω στον Πάοκ. Πάω στο εξωτερικό να παίξω. Και τον είδαμε τον Κουρμπέλη. Κάτσε τώρα με τον Δόνη Δίδυμο. Freak. Να χάνει από την Ξάνθη. Δεν ήθελε να πα στον Πάοκ. Να τρως με χρυσά κουτάλια και πράσινε μπριζόλε και κόκκινα κρασιά. Και κάθε πρώτη του μηνό κατά το μαξιλάρι. Ναι. Κασέρι. Οι παοξίδε τη Μαλαματίνα δεν την πίνουν πια. Όχι, τώρα γύρισε το έργο. Δεν είναι καλή τώρα, ε. Όχι, τώρα όχι. Δηλαδή 20 χρόνια που πήρατε Μαλαματίνα και στραβώνατε τη στοματάρα. Του ποιότητα πράγματα. Στρωτά. Τώρα άλλαξε. Τώρα αποφάσισε να πάει στην πρώτη ομάδα τη πόλη. Τελικά τον Άρη δεν τον υπολογίζετε, ρε αρχικό μπλεξάρε. Ε. Πετάξατε τι ρετσίνε στην θάλασσα. Άρχισε, πετάνε θάλασσα. Ρε κομπλεξάρε. Αφού ο μεγάλο αντίπαλο είναι Ολυμπιακό. Ρε κομπλεξάρε, τι έγινε με τη ρετσίνα, ρε. Είδε λίγο τον Άρη και πετάξατε τι ρετσίνε. Και δεν είναι καλή τώρα η ρετσίνα, πετρέλαιο είναι. Δηλαδή 20 χρόνια πετρέλαιο πήρατε. Γι' αυτό στραβώνατε το στόμα. Τώρα κοίταξε, εμεί α πούμε του είπαμε να γίνει το παιχνίδι και αυτοί μα είπαν αυτό ακριβώ, α πούμε τίποτα άλλο. Παραμυθάδε τώρα δεν σα αρέσει. Τα μούτρα σα είναι για καλύτερη ρετσίνα, νομίζετε. Και χρυπάρει τα μούτρα σας να πούμε άντε να πούμε πρωί. Για γράπα. Τώρα φέρνω μόνο τσίπουρα. Θα γυρίσει και ωραία, την πήρατε, την πετάγατε και στον επόπτη. Ωραίο βαρύ μπουκάλι να πούμε. Το μπουκάλι είναι μπαμπάτσιο, δεν είναι ψεύτικο. Στραβώνατε και το στόμα, η εξάτμιση να πούμε λίγο τρύπια. Αυτή και η κουρτά, πώς το λέτε. Αυτό, το του πιότυπο, το κλασικό. Δεν στραβωστό μοιάζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο τόσο. Δηλαδή το στραβωστό μοιάζει. Έχουν τριών ειδών στραβωστό μοιάσματα. Ένα είναι το μακρύσυρτο. Αυτό, ναι. Ένα είναι το άγριο. Δεν ακούγονται φωνή, τα καθόλου, ναι. Το μάγικο το τεμπέλκο. Το μάγικο το τεμπέλκο. Αυτό. Του καυγά ποιο είναι από τα τρία. Είναι αυτό. Δευτέρα ταχύτητα, κόρτη. Αλλά εμένα μου αρέσει το μάγικο το τεμπέλκο. Αυτό που έχει και ερώτηση μέσα. Δηλαδή και σαν να το τι είπε, α πούμε. Δεν κατάλαβα, ορίστε, παρακαλώ, μπορείτε να επαναλάβετε. Είναι το πρώτο στίγμα τη γρουσουζιά. Δηλαδή η πρώτη αντίδραση τη στραβοστομία. Είναι η πρώτη ταχύτητα. Μετά βάζει τη Δευτέρα. Αρχίζει. Τρίτη. Πού να αρχίσει να φοβάται. Το τέταρτο πετάει τις καρέκλες, μπουκάλια και σε πλακώνει, σε κάνει να πούμε. Α, έχει τέτοια. Ναι, η τέταρτη ταχύτητα είναι να φεύγει. Αν είσαι έξυπνο με το παοξί να την γλιτώσει, μόλι κάνει το πρώτο. Λες φεύγω, δεν μαλώνω. Παιδιά να το δούμε. Δεν τσακώνω. Όχι, όχι, είναι λάθος. Τελείως, έχει σφάλμα, δει. Έσφαλα. Κάναμε λάθος, τι. Δεν μπορώ να κάνουμε λάθος, δηλαδή δεν είναι και ο Άγγελος εκεί. Άγγελ, δεν θα σου δώσει ένα φίλο μου πάρξη να σου μιλήσει. Για πάρε λίγο. Άντε, βγάλ' τα πέρα. Βγάζεις άκρη. Άντε, βγάλ' τα πέρα. Μετά το συζητάς, να το συζητήσουμε λίγο, να τα βρούμε. Το σκαλοπάτι εδώ αυτό είναι παράνομο. Ο Άγγελος θα βγάζει πέρα με αυτούς.
Ξέρεις, έχουν κόντρες με παοξίδες δικηγόρους, γίνεται, έχουν κλάμα. Ένας βράμα δικηγόρος παοξής έχει εκεί, λέει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας τι είναι, ρε παιδιά. Τάκ! Ρε, δεν με πήρε τηλέφωνο. Ο εισαγγελέας παοξής θα είναι, δεν με πήρε τηλέφωνο. Έπρεπε να πάρει και τον ψηφίδι μαζί του σήμερα στην εκδικασία. Ναι, ναι, ναι. Πρόεδρο, Γρηγόρης ο Κόκκινης. Είναι ένας άνθρωπος. Ευπόλυτος πολίτης. Δεν δημιούργησε, κύριε Πρόεδρε, πρόβλημα. Ο Φαλακρός τα αυτή όλα. Και αν ξέφυγε και κανένα δυο φωνή. Αν ξεφύγαν κανένα δυο φωνή, τα γράψτε τα στον πάγκο. Φύγαμε. Γιώργος Τζαΐρης και Γιάννης Πάγκος ακολουθούν. Δελτίο φυσικά. Τι, ο Βαραγιάννης. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ωστόσο πριν αποχωρήσουμε. Ο Βαραγιάννης πήγε στη μαμά του. Άρα Κωνσταντινίδη, εναλλακτικά. Ξέρετε, Κωνσταντινίδη Βαραγιάννης. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι αγαπάμε και το καλό φαγητό. Το πολύ καλό φαγητό για την ακρίβεια. Και πού βρίσκουμε πάντα καλό φαγητό? Στο εστιατόριο Λατεράς. Και πολλές φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, αλλά και ιδιαίτερο. Για παράδειγμα, όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Λατεράς θα έχει πολύτιμη κουζίνα. Αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές που θα σας κάνουν να γυρίσετε πολύ πίσω όταν τριγυρνούσετε γύρω από τη γιαγιά στην κουζίνα να δείτε τι μαγειρεύει και να σας δώσει μια μπουκιά. Ζουβαρλάκια ανατολίτικα, ντολμαδάκια και λατζί, τας κεμπάπ. Πασάδες θες του πασά θα γίνουμε. Μιλάμε για γεύμα απεριόριστο, δηλαδή τρως ό,τι γουστάρεις και όσο γουστάρεις. Τι άλλο να θελήσεις. Εγώ είμαι καλυμμένος. Πολύτιμη κουζίνα λοιπόν στο εστιατόριο Λατεράς του Ρίτσα Καζίνο Θεσσαλονίκη για όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αποχωρούμε, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης, ενώ στη μέση Κώστας Βαραγιάννης με δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ναι, καλημέρα, καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα. 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 Ο Κώστας, γιατί δεν ήρθε στο ραδιόφωνο? Είχε μια υποχρέωση, συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή, η μάνα του είναι. Η μάνα του είναι. Η μάνα του. Θα σου φύγω στο χάπι. Θα σου φύγω και γέλαγες εσύ. Κυρία Μάχη, ζήσετε. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μάχη. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω. Εντάξει, κάπου πήγε, κάπου πήγε. Πήγε στην Αθήνα. Μια υποχρέωση στην Αθήνα, θα επιστρέψει μέχρι το μεσημεράκι εδώ. Πού πήγε, πού πήγε. Πού ζητάς να πας, αφού μ' αγαπάς. Και στα πνούτι εμένα πάλι θα ζητά. Θα φύγω μήνυμα να σε τηλεφωνήσει. Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά θέλω να ξέρω αν είναι καλά. Όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, μια χαρά, κυρία Μάχη, μια χαρά είναι.